Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινούμε τη σημερινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής με θέμα ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για τα συμπεράσματα της 25ης Διάσκεψης των Κρατών της Σύμβασης Πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και την έναρξη της προετοιμασίας της 26ης Διάσκεψης των Κρατών της Σύμβασης. Οι εισηγητές μας για σήμερα είναι ο κύριος Δημήτρης Ζευγόλης, υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γενική Γραμματεία Κλιματικών Αλλαγών και αναπληρωτής επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Διεθνή Διάσκεψη για τις Κλιματικές Αλλαγές, η κυρία Kate Smith, πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα, η Δόκτωρ Φίβη Κουντούρη, καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Επιτροπής Ένωσης Οικονομολόγων του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και η Δόκτωρ Πολυξένη Νικολοπούλου Σταμάτη, ομότιμη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρευρίσκονται επίσης στην αίθουσα ο κύριος Ιωάννης Ρήγα, σύμβουλος περιβαλλοντικών θεμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και η κυρία Μαρία Ζαρωτιάδου από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας. Κύριε Ζευγόλη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα σας παρουσιάσω κάποια γενικά στοιχεία όσον αφορά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία έτη. Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την επόμενη συνδιάσκεψη, η οποία... Ναι, συγγνώμη. Όπως σας έλεγα, θα σας παρουσιάσω κάποια γενικά στοιχεία σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα, όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία έτη. Και πιο συγκεκριμένα, την πρόσφατη συνέλευση της συνθήκης στη Μαδρίτη, όπου υπήρξαν σχηματικές αποφάσεις. Και στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω σε πολύ αδρές γραμμές τι πρόκειται να συζητηθεί εντός του έτους μέχρι την επόμενη συνδιάσκεψη στη Γλασκόβη. Θα ξεκινήσω παρουσιάζοντάς σας τη Συμφωνία του Παρισιού, η οποία είναι η τελευταία, αν θέλετε, συνθήκη, η οποία έχει υπογραφεί κάτω από την Συνθήκη Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή. Η συνθήκη αυτή επιτεύχθηκε το 2015 και το 2016 μπήκε σε ισχύ, κατόπιν και της υπογραφής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να την υιοθετήσει. Να με συγχωρέσετε, μερικές φορές μου έρχονται όλοι αυτοί οι όροι στα αγγλικά και ξεχνάμε τα ελληνικά μας όσο ζούμε στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, ποια είναι τα βασικά στοιχεία αυτής της σύμβασης? Καταρχήν, οι στόχοι της. Οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού αφορούν την διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας, της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα. Πολύ πιο κάτω για την ακρίβεια και ή δυνατόν στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Να λάβετε υπόψη σας ότι αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε ξεπεράσει τον 1 βαθμό Κελσίου αύξηση της θερμοκρασίας σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Οπότε έχουμε πάρα πολύ λίγο δρόμο μπροστά μας για να πετύχουμε, για να φτάσουμε σε αυτά τα όρια που έχουμε θέσει εμείς οι ίδιοι, ότι είναι τα όρια πέραν των οποίων η ζωή μας θα καταστεί λιγότερο βιώσιμη και αρκετά πιο επικίνδυνη. Ο δεύτερος στόχος αφορά την ανθεκτικότητά μας στην κλιματική αλλαγή. Αυτό που θα ακούσετε πολύ συχνά ως climate resilience στόχο. Ο επόμενος στόχος μας αφορά τις χρηματορροές μας, την αλλαγή του χρηματοδοτικού συστήματος, του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος, έτσι ώστε να μην χρηματοδοτεί πλέον ενέργειες οι οποίες είναι ενάντια στο κλίμα, αλλά να χρηματοδοτεί ενέργειες οι οποίες συνεισφέρουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Όλα αυτά μαζί μας φέρνουν στον γενικό στόχο που απαιτεί οι ανθρωπογενείς εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου στο δεύτερο μισό αυτού του αιώνα να μηδενιστούν κατά απόλυτο βαθμό. Και ή δυνατόν στην αρχή του δεύτερου μισού του αιώνα. Δηλαδή, από το 2050, στη δεκαετία του 2050, να έχουμε καταφέρει να πετύχουμε αυτό το στόχο. Όλες οι επιστημονικές μελέτες μας δείχνουν ότι αν πετύχουμε αυτό το στόχο στις αρχές του δεύτερου μισού του αιώνα μας, στα επόμενα 30-40 χρόνια επί της ουσίας, θα καταφέρουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα που φέρνει η κλιματική αλλαγή. Άλλο βασικό στοιχείο της συμφωνίας είναι οι συνεισφορές, τα National Determined Contributions, όπως τα αποκαλούμε στη λίγκο της Συνθήκης για το Κλίμα, οι οποίες έρχονται από όλα τα κράτη που έχουν αποφασίσει να υιοθετήσουν τη Συνθήκη του Παρισιού. Αυτή τη στιγμή έχουμε 185 συνεισφορές από όλα τα κράτη του κόσμου που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη, οι οποίες όμως δεν πετυχαίνουν το στόχο. Όπως βλέπετε στο διάγραμμα, επί της ουσίας με αυτές τις συνεισφορές, με τους στόχους που έχουμε βάλει σαν κράτη μέλη της Συνθήκης, μπορούμε να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας μόλις στους 2,8 βαθμούς Κελσίου. Άλλοι λένε 3, άλλοι λένε 3,2. Προσπαθούμε να παίρνουμε το αισιόδοξο σενάριο που είναι περίπου 2,8. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Άλλο στοιχείο της Συνθήκης του Παρισιού, της Συμφωνίας του Παρισιού, είναι ο πενταετής κύκλος στον οποίο τα κράτη καλούνται να αυξάνουν τις συνεισφορές τους. Ξεκινήσαμε λοιπόν το 2018 κάνοντας έναν διάλογο μεταξύ των κρατών όπου παρουσιάσαμε τι ακριβώς προγραμματίζουμε για τα επόμενα χρόνια. Πλέον αγγίζουμε το ορόσημο αυτού του έτους του 2020, όπου όλα τα κράτη πρέπει να παρουσιάσουν ανανεωμένες συνεισφορές, ανανεωμένους στόχους για το 2025 και για το 2030. Και στη συνέχεια, το 2023, θα ξαναμαζευτούμε να συζητήσουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Να κάνουμε αυτό που αποκαλούμε global stock take. Να δούμε αν είμαστε πάνω στο μονοπάτι που θα μας οδηγήσει στο να επιτύχουμε τους στόχους μας ή αν έχουμε κάποια απόσταση την οποία πρέπει να καλύψουμε. Επίσης, πολύ βασικό στοιχείο αυτής της συνθήκης είναι ότι αλλάξαμε αντιμετώπιση όσον αφορά τα κράτη παγκοσμίως. Πριν τη Συνθήκη του Παρισιού, το σύστημα που επικρατούσε αφορούσε συγκεκριμένες προσδοκίες μόνο από τα εύρωστα κράτη, από τις αναπτυγμένες χώρες, οι οποίες είχαν συγκεκριμένους στόχους να επιτύχουν μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας. Και οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν είχαν κανέναν στόχο. Επί της ουσίας απολάμβαναν χρηματοδοτήσεων και υποστήριξης, έτσι ώστε να συνεισφέρουν και αυτές στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, χωρίς όμως να έχουν συγκεκριμένους στόχους. Αυτό που άλλαξε λοιπόν με την Συνθήκη του Παρισιού είναι ότι πλέον όλα τα κράτη τα οποία είναι συμβαλόμενα στην Συνθήκη οφείλουν να έχουν συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους όμως τους έχουν αποφασίσει τα ίδια τα κράτη. Είναι επομένως μια συνθήκη όπου η στοχοθέτηση γίνεται από κάτω προς τα πάνω. Και στο τέλος έχουμε όλα τα θέματα ρουτίνας, αν θέλετε, όλα τα στοιχεία τα οποία καλύπτονται από τη συνθήκη, όσον αφορά τις αγορές άνθρακα, όσον αφορά τα μέτρα αντίδρασης τα οποία αφορούν την κλιματική αλλαγή, όσον αφορά την τεχνολογία, τις χρηματοδοτήσεις και όλα τα άλλα στοιχεία για τα οποία συζητάμε κάθε χρόνο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, ήδη μίλησα για το έλλειμμα που έχουμε όσον αφορά τη φιλοδοξία μας. Εδώ θα δείτε ότι, ας δούμε το δεξί διάγραμμα, επί της ουσίας θα δείτε ότι αν δεν κάναμε τίποτα, η αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι το τέλος του αιώνα μας θα έφτανε τους παραπάνω από 4 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για μία γη που θα προσομοίαζε κόλαση, χωρίς να περιμένουμε ότι θα είναι παντού πιο ζεστά, αλλά στην ουσία θα είχαμε πιο ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον πλανήτη, όπως βιώνουμε ήδη αυτή την εποχή. Με τις συνεισφορές που τα κράτη έχουν κάνει,
υπολογίζουμε ότι θα φτάσουμε σε μία αύξηση περίπου στους 3 βαθμούς. Και παρόλα αυτά, βλέπετε το σενάριο που μας φέρνει, το πράσινο σενάριο, το πράσινο μονοπάτι που θα μας έφερνε κάτω από τους 2 βαθμούς. Βλέπετε λοιπόν την απόσταση που πρέπει να καλύψουμε μέσα στα επόμενα έτη. Ποιες είναι οι εξελίξεις που έχουν συμβεί μέχρι στιγμής? Καταρχήν, ίσως έχετε ακούσει ήδη για τις εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για το Κλίμα. Υπήρξε μια έκθεση η οποία παρουσιάστηκε πριν 1,5 χρόνο που αφορούσε το πώς μπορούμε να πετύχουμε το στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου. Και τον τελευταίο χρόνο είχαμε άλλες 2 εκθέσεις οι οποίες παρουσιάσαν τη σχέση μεταξύ κλίματος και την επίδραση της αλλαγής του κλίματος στους ωκεανούς μας και την επίδραση της αλλαγής του κλίματος στη γη μας, στο γήινο οικοσύστημα. Όλες αυτές οι εκθέσεις λοιπόν μας δίνουν ακόμα περισσότερα επιστημονικά στοιχεία και μας δείχνουν πόσο επίγουσα είναι η ανάλυση δράσης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έλαβε ο ίδιος πρωτοβουλίες κατά το τελευταίο έτος και έκανε μια μεγάλη σύνοδο κορυφής το Σεπτέμβριο, όπου παρουσιάστηκαν πάρα πολλές πρωτοβουλίες από κράτη και από μη κυβερνητικούς φορείς και από τον επιχειρηματικό κόσμο. Και ήδη το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη ακούσαμε τουλάχιστον 70 χώρες, νομίζω 75 χώρες, να ανακοινώνουν ότι θα αυξήσουν τις συνεισφορές τους όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, όσον αφορά τους στόχους τους για τη μείωση των εκπομπών τους. Ωστόσο, πολλές μεγάλες οικονομίες, όπως η Κίνα, όπως η Ινδία, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και η Αυστραλία, δεν έχουν δείξει μέχρι στιγμής καμία πρόθεση για να περιορίσουν τις εκπομπές τους περισσότερο από όσο έχουν δεσμευτεί ήδη με τις ανακοινωμένες συνεισφορές πίσω στο 2015. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως θα το έχετε ακούσει ήδη, έχει ανακοινώσει ότι θα ανακοινώσει μια νέα συνεισφορά, μια επικαιροποιημένη συνεισφορά μέχρι το τέλος του έτους. Και ήδη έχει ανακοινώσει ότι θα πετύχουμε το στόχο της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Ο θεσμός τον οποίο εκπροσωπώ, η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή των τελευταίων μηνών, έχει ήδη παρουσιάσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία από το Δεκέμβριο, όπου ανακοινώνεται ότι θα επιδιώξουμε έναν στόχο τουλάχιστον 50% μείωσης των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου μέχρι το 2030. Αυτή τη στιγμή ο στόχος μας είναι τουλάχιστον 40% μείωση και ή δυνατόν μέχρι 55% μείωση. Ξεκινάμε την αξιολόγηση των επιδράσεων όλων αυτών των ενεργειών μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, έτσι ώστε βάσει αυτής της αξιολόγησης να επιδιώξουμε νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες μέχρι το 2021. Και φυσικά, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξουμε να ηγηθούμε διεθνών πρωτοβουλειών οι οποίες θα φέρουν στο τραπέζι όλες τις μεγάλες οικονομίες του κόσμου, οι οποίες θα με το στόχο να αυξήσουν τις συνεισφορές τους στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Λοιπόν, τι έγινε στο τελευταίο συνέδριο στη Μαδρίτη? Παρουσιάστηκε στον τύπο, θα έλεγα, το συνέδριο ως μια αποτυχία. Ίσως διότι πολλές από τις προσδοκίες αφορούσαν συγκεκριμένα στοιχεία, συγκεκριμένες παραγράφους του νομοθετικού βιβλίου, αν θέλετε, το οποίο των κανόνων υλοποίησης της συνθήκης του Παρισιού που συμφωνήσαμε την προηγούμενη χρονιά στο Κατοβίτσε της Πολωνίας. Λοιπόν, πήγαμε λοιπόν στη Μαδρίτη για να διαπραγματευτούμε το κλείσιμο του τελευταίου κεφαλαίου αυτού του βιβλίου κανόνων του Παρισιού, το οποίο είναι το άρθρο 6, οι αγορές άνθρακα. Δεν καταφέραμε να το κλείσουμε, δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά κάναμε ένα βήμα μπροστά με το να δημιουργήσουμε συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες ήδη παρουσιάζονται στα κείμενα τα οποία έχουν βγει από τη συγκεκριμένη σύνοδο.
αφορούν την ακεραιότητα και τη φιλοδοξία των διεθνών αγορών άθρακα. Βάζουμε κάποιες γενικές αρχές, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να επιδιώξουμε να διατηρηθούν με τις αποφάσεις που θα λάβουμε, όπως προσδοκούμε, στην επόμενη σύνοδο. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να κάνουμε καμία πρόοδο όσον αφορά το σύστημα διαφάνειας, τους αναλυτικούς κανόνες στο σύστημα διαφάνειας που πρέπει να ισχύουν για όλα τα κράτη της συνθήκης. Και ένα πολύ θετικό βήμα ήταν ότι καταφέραμε και λάβαμε πολλές επιμέρους αποφάσεις που αφορούν το σχέδιο δράσης για το φύλο και το Gender Action Plan, όπως το λέμε στα αγγλικά, το πρόγραμμα εργασίας για τα μέτρα αντίδρασης και επίσης αποφασίσαμε να έχουμε ένα διάλογο για τους ωκεανούς. Αυτό που πρέπει να μας μείνει παρόλα αυτά από τη Μαδρίτη είναι ότι είδαμε την κοινωνία των πολιτών, είδαμε τους επιχειρηματίες να έρχονται μπροστά και να ανακοινώνουν φιλόδοξους στόχους για το μέλλον. Και θα κλείσω με το τι περιμένουμε για το επόμενο έτος. Θα εντατικοποιηθούν οι συνομιλίες. Θα έχουμε τον Ιούνιο τις επόμενες συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο. Θα έχουμε την υποβολή των επικαιροποιημένων εθνικών συνεισφορών εντός του έτους και την υποβολή των μακροπρόθεσμων στρατηγικών από τα κράτη. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να συζητήσουμε τους κανόνες για τις διεθνείς αγορές άνθρακα και θα ξεκινήσουμε να συζητάμε τον επόμενο χρηματοδοτικό στόχο πέραν του 2025 όσον αφορά τη συνεισφορά υποστήριξης στις αναπτυσσόμενες χώρες από τα κράτη τα οποία έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσφέρουν τέτοια υποστήριξη. Και με αυτό σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κέιτ Σμιθ έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ θέρμα για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω στην Βουλή των Ελλήνων για ένα από τα πιο σημαντικά και πιο επίγοντα θέματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα. Τα επιστημονικά δεδομένα είναι σαφή. Η κλιματική αλλαγή είναι πραγματική και απειλεί το μέλλον μας. Και όπως εξήγησε ο συνάδελφος, πριν 5 χρόνια στο Παρίσι, στην Σύνοδο Κορυφής για το κλίμα, COP21, όπως το λέμε, οι ηγέτες από όλο τον κόσμο συμφώνησαν να συγκρατήσουν την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου και να συνεχίσουν τις προσπάθειες ώστε να την περιορίσουν στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Όμως, δυστυχώς, δεν προβλέπεται να τα καταφέρουμε. Υπολογίζεται ότι οι εκπομπές αερίων παγκοσμίως το 2019 ήταν κατά 4% υψηλότερες σε σύγκριση με το 2015. Παρά τις προσπάθειες μας, η κλιματική αλλαγή συντελείται πολύ γρηγορότερα και πολύ εντονότερα από όσο περιμέναμε. Το 2020 είναι, όντως, μια κρίσιμη χρονιά για τον πλανήτη μας. Φέτος, το Ηνωμένο Βασίλειο φιλοξενεί την Σύνοδο για το Κλίμα, COP26, όπου ηγέτες από όλο τον κόσμο θα συναντηθούν για να συμφωνήσουν ένα πιο φιλόδοξο σχέδιο δράσης. Η πρόκληση είναι τεράστια και εμείς πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να κάνουμε αυτό που πρέπει για να σώσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε όλοι μας. Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πραγματικά παγκόσμια προσπάθεια. Η Σύνοδος COP26 θα είναι η μεγαλύτερη που έχει φιλοξενήσει ποτέ η Βρετανία και θα φέρει 30.000 και πλέον συμμετέχοντες στην Γκλασκόβη, στην Σκωτία, τον Νοέμβριο. Όμως, η πρόθεσή μας δεν είναι να διοργανώσουμε ένα ακόμα συνέδριο. Η πρόθεσή μας είναι να είμαστε τολμηροί, να είμαστε φιλόδοξοι, να γίνει η Σύνοδος σημείο
καμπής για τις χώρες που συμμετέχουν, ώστε να αναλάβουμε από κοινού την σταθερή και μακροπρόθεσμη δέσμευση που θα μας επιτρέψει να πετύχουμε στους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή του 2015. Το Ηνωμένο Βασίλειο πρωτοπορεί με φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα, τόσο στο εσωτερικό, καθώς είμαστε η πρώτη ίσχυρη οικονομία που έθεσε και νομοθετικά το στόχο για μηδενικές εκπομπές αερίων ως το 2050. Όσο και διεθνώς, καθώς έχουμε δεσμευτεί να διπλασιάζουμε την συμμετοχή μας στην διεθνή χρηματοδότηση για το κλίμα, φτάνοντας τα 11,6 δισεκατομμύρια τα επόμενα 5 έτη. Σήμερα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, πάνω από τη μισή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από πηγές χαμηλού άνθρακα. Έχουμε επίσης τις μεγαλύτερες υπεράκτιες εγκαταστάσεις αιωλικής ενέργειας στο κόσμο. Καθώς πλησιάζουμε στην σύνοδο COP26, καλούμε και άλλες χώρες να θέσουν πιο φιλόδοξους στόχους μείωσης εκπομπών αερίων για το 2025 και το 2030, αλλά και πιο μακροπρόθεσμες στρατηγικές με τις οποίες θα χαράξουν την πορεία τους προς τις μηδενικές εκπομπές αερίων. Μετά την σύνοδο COP25 στη Μαδρίδη, 121 χώρες έχουν αποφασίσει να ευθυγραμμιστούν με το Ηνωμένο Βασίλειο και να έχουν αναλάβει την δέσμευση να καταρτήσουν πρόγραμμα μηδενικών εκπομπών αερίων στο πλαίσιο της Συμμαχίας Κλιματικής Φιλοδοξίας. Και μεγάλη χαρά βλέπω ότι μεταξύ των χώρων αυτών είναι και η Ελλάδα. Ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε τον περιορισμό της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου είναι να συνεργαστούμε. Με αυτό το όραμα, η Προεδρία της Συνόδου COP26 έχει ορίσει 4 άξονες. Κάθε ένας από τους άξονες αυτούς απαιτεί τη συνεργασία κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και κοινωνίας των πολιτών, ώστε να επιταχύνουμε την αλλαγή στην παγκόσμια οικονομία. Και η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο ήδη εργάζονται για να υπάρξει πρόοδος. Ο πρώτος άξονας είναι η καθαρή ανάπτυξη. Με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση καθαρής τεχνολογίας μπορούμε να επιταχύνουμε την καινοτομία, να αυξήσουμε τις οικονομίες κλίμακος και να μειώσουμε το κόστος γρηγορότερα. Οι οικονομικές ευκαιρίες είναι μεγάλες για όλους, εάν καταφέρουμε να τις αξιοποιήσουμε και να τις μοιραστούμε αποτελεσματικά. Ένα παράδειγμα. Η Βρετανική Πρεσβεία πρόσφατα βοήθησε ένα φαντ με έδρα την Βρετανία, το οποίο επενδύει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εδώ στην Ελλάδα. Φιλοδοξούν να κατασκευάζουν ένα από το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 250 μεγαβάτ. Και μπορώ να προσθέσω αμοιβαίως η ελληνική εταιρεία ΜΕΤΚΑ του Ομίλου Μυτιλινέου διαχειρίζεται, νομίζω, περίπου 20 συστάδες φωτοβολταϊκών στη Βρετανία. Μάλιστα, η επένδυσή τους, της Βρετανικής εταιρείας, συμπεριλήφθηκε στο κατάλογο των έργων στρατηγικής σημασίας, που λέει πολύ, που έδωσε στην δημοσιότητα πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση. Δεύτερος άξονας είναι η χρηματοδότηση, η μακροπρόθεσμη μετάβαση σε μια βιώσιμη παγκόσμια οικονομία μηδενικών εκπομπών αερίων,
θα πρέπει να βασιστεί σε έναν μετασχηματισμό των χρηματοοικονομικών ροών παγκοσμίως. Ξέρουμε ότι οι κλιματικοί στόχοι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με δημόσια χρηματοδότηση και μόνο. Πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε πιο πράσινο όλο το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα και να αυθυγραμμίσουμε τις χρηματοοικονομικές ροές με την Συμφωνία των Παρισίων, ώστε να περάσουμε από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια. Και αυτό σημαίνει να θέσουμε τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή, αλλά και τις ευκαιρίες από την μετάβαση στην οικονομία μηδενικών εκπομπών αερίων, στην καρδιά της λήψης των χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Έτσι θα προκύψουν είτε νέες είτε αναδιανεμημένες επενδύσεις σε έργα υποδομής αξίας 6 τρισεκατομμυρίων δολάριων που απαιτούνται για να υλοποιηθεί η Συμφωνία των Παρισίων, σε σύγκριση με το σημερινό ρυθμό επενδύσεων με λιγότερα από 1 τρισεκατομμύριο. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο και ικανό να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε αυτή την μετάβαση. Το Λονδίνο είναι παγκόσμιο κέντρο για πράσινη χρηματοδότηση και συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Περισσότερα από 119 ομόλογα πράσινης οικονομίας είναι εισηγμένα στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και αντλούν πάνω από 26 δισεκατομμύρια δολάρια σε 7 διαφορετικά νομίσματα. Μόλις πριν από λίγο μιλήσαμε με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννη Στουνάρα, για αυτά ακριβώς τα θέματα σε εκδήλωση την οποία φιλοξενούμε στην Βρετανική Πρεσβεία σήμερα. Οι υπόλοιποι ομιλητές είναι ειδικοί από τον χώρο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και κεντρικών τραπεζών, γεγονός που καταδεικνύει τη Βρετανική πρωτοπορία στον τομέα αυτό, αλλά και την ισχυρή δέσμευση της Ελλάδας. Τρίτος άξονας είναι οι λύσεις που βασίζονται στην φύση. Η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή απειλή, την κλιματική αλλαγή και την απώλεια της βιοποικιλότητας. Πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι αδύνατον να επιληθεί το ένα εάν δεν διευθετηθεί το άλλο. Λιγότερο από το 3% της αναπτυξιακής χρηματοδότησης για το κλίμα πηγαίνει στα δάση, παρότι παρέχουν τόσο πολλά ωφέλη. Θέλουμε να δούμε αύξηση αυτού του ποσοστού. Και τέλος, ο άξονας που αφορά την προσαρμογή και την ανθεκτικότητα. Την στήριξη, δηλαδή, προς τις κοινότητες ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για τις κλιματικές επιπτώσεις. Και εκεί, επίσης, χρειάζεται σημαντική αλλαγή στις επενδύσεις, την ασφάλιση και την εξειδίκευση σε θέματα προσαρμογής και ανθεκτικότητας, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Γι' αυτό θα χρειαστεί ενισχυμένη χρηματοδότηση ώστε να επιτευχθεί και να ξεπεραστεί ο στόχος των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων χρηματοδότησης για το κλίμα ετησίως. Θα εργαστούμε από κοινού με άλλες χώρες ώστε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τα επιτεύγματα της Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών για την δράση για το κλίμα τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπου 117 χώρες, συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδος, υιοθέτησαν την Βρετανική έκκληση για δράση. Στην ίδια Σύνοδο Κορυφής, το Ηνωμένο Βασίλειο υποστήριξε την ελληνική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των κινδύνων
που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή για την παγκόσμια πολιτιστική και φυσική κληρονομία. Πρόκειται για ένα θέμα τεράστιας σημασίας και για τις δύο χώρες μας, για το οποίο η διεθνής δράση ακόμα υστερεί. Γνωρίζω ότι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης πρόκειται να διοργανώσει διεθνή σύνοδο έντος του 2020, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο θέμα αυτό. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο και πρόθυμο να στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο την πρωτοβουλία αυτή, της οποίας ηγείται η Ελλάδα. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της κοινοτοποίησης που απαιτείται ώστε να τεθούν τα θέματα της προσαρμογής και της ανθεκτικότητας στο επίκεντρο της προσοχής. Κοιτώντας μπροστά και κλείνοντας, εγώ είμαι αισιόδοξη. Και η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται στο σωστό δρόμο. Είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς την ανάδειξη της κλιματικής αλλαγής ως μία από τις πρώτες εθνικές και στρατηγικές προτεραιότητες της Ελλάδας, με την στήριξη της προσωπικής δέσμευσης του ίδιου του Πρωθυπουργού. Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, που δόθηκε πρόσφατα στην δημοσιότητα με τους φιλόδοξους στόχους για απολιγνητοποίηση ως το 2028, για αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 35% έως το 2028 και την απαγόρευση πλαστικών μιας χρήσης ως το 2021, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, παρότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, ολοκληρώνοντας και εφαρμόζοντας την Συμφωνία των Παρισίων, έχουμε την δυνατότητα να δείξουμε ότι ο κόσμος μας μπορεί να εργαστεί από κοινού για να απαντήσει αποτελεσματικά στα φλέγοντα θέματα που αντιμετωπίζει. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κουντούρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο σύντομη, γιατί με ενημερώνει η Πρόεδρος ότι έχουμε ξεφύγει στο χρόνο. Έχουμε ακούσει την ιστορία. Είναι καλό να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μας ποια είναι η πρόσφατη ιστορία που αφορά στην κλιματική αλλαγή. 2015, Νέα Υόρκη, Ηνωμένα Έθνη, 193 χώρες υπογράφουν τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Στόχος 13, κλιματική αλλαγή. Κλιματική αλλαγή εμπλέκεται σε όλους τους στόχους. 2015, τέλος του χρόνου, η Συμφωνία των Παρισίων. Προσπαθούμε να συγκρατήσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας σε λιγότερο τους συν 2 βαθμούς. Υπογράφουν 197 χώρες. 2018, η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία το IPCC report, Intergovernmental Panel for Climate Change, διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή, μας λέει ξεκάθαρα ότι συν 2 είναι πάρα πολύ, συν 1,5 είναι το μέγιστο που μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ως ανθρωπότητα. Πάνω από το 1,5 έχουμε προβλήματα. Δεν έχουμε την τεχνολογία ούτε την υποδομή για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς επίσης την αύξηση της στάθμης της θάλασσας, τις πανδημίες, την έλλειψη τροφής και ούτω καθεξής. Οι επιπτώσεις είναι τεράστιες και σημαντικότητες. 2019... ξαναπροσπαθεί η διεθνής κοινότητα και στη Νέα Υόρκη παρουσιάζει μια νέα
κατηγοριοποίηση των 17 στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία είναι πιο εύκολη να εφαρμοστεί πολιτικά. Και πλέον καλείται η κάθε χώρα να φτιάξει transformation pathways, δηλαδή τρόπους στους οποίους μπορεί να κατακτήσει την αειφορία στους εξής 6 τομείς. Στην παιδεία, την ισότητα των φύλων και την κοινωνική ισότητα, στην υγεία και το δημογραφικό πρόβλημα, στην απολιγνητοποίηση, στην αειφορία των συστημάτων που παράγουν τροφή, τα χερσαία συστήματα, τα νερά, τους υδάτινους σπόρους, καθώς επίσης και τους ωκεανούς, αειφόρες πόλεις και τέλος ψηφιακή επανάσταση για την Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Ψηφιακή επανάσταση για την αειφόρο ανάπτυξη. Τέλος, και πολύ σημαντικά, λίγο πριν το τέλος του 2019 έρχεται η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που κατ' ουσίαν είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις απαιτήσεις, στις εκκλήσεις των Ηνωμένων Εθνών να αυξηθεί η φιλοδοξία όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οπωσδήποτε δεν είμαστε σε σωστό δρόμο, γιατί μόνο κάποιες χώρες της Ευρώπης μπορούν να ελπίζουν ότι με τα δεδομένα όπως έχουν σήμερα μπορούν να γίνουν αειφόρες, μπορούμε να συγκρατήσουμε τη θερμοκρασία της γης κάτω από 1,5 βαθμούς Κελσίου. Δυστυχώς, οι τελευταίοι χρόνοι ήταν από τους πιο ζεστούς που έχουν καταγραφεί σε σύγχρονο ρέκορντ. Τώρα, το φετινό συνέδριο διοργανώθηκε στη Μαδρίτη, ήταν να διοργανωθεί στη Χιλή. Προεδρεύουσα η Χιλή παραμένει, αλλά λόγω των δυσμενών συνθήκων πολιτικών και κοινωνικών εκεί πέρα μεταφέρθηκε στη Μαδρίτη και βασικά προσπαθούσε να εφαρμόσει, να στοιχειοθετήσει και να εφαρμόσει τη φιλοδοξία που αναπτύχθηκε στη COP21, όπου εκεί πέρα συμφωνήσαμε ότι οι χώρες οφείλουν να επανεξετάσουν τις εθνικές τους συνεισφορές για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή μέχρι το 2020. Και επίσης συμφωνήθηκε ότι οι βιομηχανικές ή αναπτυγμένες χώρες θα πληρώσουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως μέχρι το 2020, ούτως ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να καλύψουν τις δυσκολίες που αφορούν την κλιματική αλλαγή και να προστατευτούν από αυτήν, αλλά και να μειώσουν τις εκπομπές τους, ούτως ώστε να μειωθεί η κλιματική αλλαγή. Τα δεδομένα πριν την COP ήταν ότι όλοι είχαν στόχο να επιτευχθεί η συγκράτηση της θερμοκρασίας στο 1,5. Για να επιτευχθεί αυτό, όλοι γνωρίζαμε ότι απαιτείται μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 7,6% κάθε χρόνο από το 2020 μέχρι το 2030. Αυτό απαιτεί μια μνημειώδη μετατόπιση και στο οικονομικό και στο κοινό και στο επενδυτικό γίγνεσθε όλων των χωρών. Σημαντική η δράση για το κλίμα 100+, στην οποία 370 επενδυτές που διαχειρίζονται περίπου 35-3 εκατομμύρια δολάρια δεσμεύτηκαν για να γίνουν zero net emissions μέχρι το 2050. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι με τα παρούσα κατάσταση προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις που παράγουν άνθρακα θα χάσουν 43% της αξίας τους, γιατί θα εισαχθούν πολύ πιο αυστηρές κλιματικές πολιτικές. Οι στόχοι της COP ήταν πρώτον αύξηση της φιλοδοξίας, δεύτερο ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τον τρόπο λειτουργίας των διεθνών αγορών του άνθρακα, το άρθρο 6 της Συμφωνίας, προσαρμογή στις κλιματικές επιπτώσεις, έμφαση στις απώλειες και ζημιές που υπέστησαν οι αναπτυσσόμενες χώρες λόγω της κλιματικής αλλαγής, ένα μεγάλο και δύσκολο κεφάλαιο, και η χρηματοδότηση για τη μείωση του άνθρακα. Συνοπτικά τα αποτελέσματα ήταν ότι υπήρχε ένας συνασπισμός υψηλών στόχων, όπως είπε και η κυρία Πρέσβης, της οποίας ηγείται
Αυτός ο συνασπισμός ήταν από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και πολλά μικρότερα έθνη, καθώς επίσης και επιχειρήσεις. Αυτοί προσπάθησαν να αυξήσουν τη φιλοδοξία, δηλαδή να επιβάλλουν πιο αυστηρές μειώσεις στις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα και πιο πολλά κονδύλια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αλλά σε αυτή στο συνασπισμό υψηλών στόχων αντιτάχθηκα μια ομάδα από χώρες με υψηλές εκπομπές. Τελικά τα έθνη συμφώνησαν να προσφέρουν βελτιωμένα σχέδια, όπως έχει πει και ο κύριος Ζευγόλης, στη COP 26 στη Γλασκόβη. Υπήρξε διαφωνία σχετικά με τους κανόνες για τη δημιουργία της διεθνούς αγοράς άνθρακα, με ορισμένες χώρες να αντιτίθενται στο να αποτευχθεί η διπλή καταμέτρηση των εκπομπών. Στο τελικό κείμενο που βγήκε από την COP 25, οι χώρες συμφώνησαν να διεξάγουν συζητήσεις για το πώς θα συμπεριφερθούν όσον αφορά τις δεσμεύσεις τους πριν το 2020, γιατί οι αναπτυσσόμενες χώρες έκφρασαν την απαγοήτευσή τους ότι οι αναπτυγμένες δεν έχουν ανταποκριθεί σε αυτά που υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν μέχρι το 2020, και η Κίνα και η Ινδία είπαν ξεκάθαρα ότι δεν θα υποστηρίξουν ισχυρή γλώσσα για την αύξηση της φιλοδοξίας, γιατί δεν θεωρούν ότι οι αναπτυγμένες χώρες ανταποκρίθηκαν σε αυτά που υποσχέθηκαν. Δεύτερο θέμα ήταν η διάθρωση του των αγορών άνθρακα. Εδώ πέρα η Αυστραλία και η Βραζιλία συνέχισαν να πιέζουν για ένα πιο χαλαρό σύστημα κανόνων που δεν εξασφαλίζει την αποφυγή της διπλής καταμέτρησης, αν θέλετε μετά να σας το εξηγήσω, το οποίο υπονομεύει την ακεραιότητα του μηχανισμού, υπονομεύει την ικανότητα του μηχανισμού πραγματικά να φέρει λύση και να μειώσει τα διοξίδια του άνθρακα. Η Βραζιλία υποστήριξε ότι η ρύθμιση των εκπομπών δεν χρειάζεται να θεσμοθετηθεί σε αρχικό στάδιο, δηλαδή υποστήριξε ότι από τη στιγμή που πουλάω εγώ εκπομπές άνθρακα, δικαιούμαι να τις μετρήσω και ως μείωση στη δικιά μου χώρα και ως μείωση στη χώρα που τις αγοράζει. Αυτό βέβαια είναι ένα double counting που δημιουργεί προβλήματα. Όμως επέμεινε η Βραζιλία και δυστυχώς το τελικό κείμενο το άφησε ανοιχτό το θέμα. Όσον αφορά τις μονάδες μείωσης εκπομπών, έχει αποφασιστεί το νέο παγκόσμιο σύστημα να περιλαμβάνει τη διαπραγμάτευση εμπιστώσεων μείωσης εκπομπών σε ανοιχτή αγορά άνθρακα. Αυτό θα αντικαθιστήσει το μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης. Βραζιλία, Αυστραλία, Ινδία θέλουν να μπορούν να χρησιμοποιούν και τις πιστώσεις του Κιότο. Αυτό θέτει επίσης μεγάλο πρόβλημα, γιατί αυξάνει την ποσότητα των μειώσεων που είναι στην αγορά και άρα μειώνει την τιμή, και άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει η αγορά με τρόπο ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Συμφωνίας των Παρισίων. Έχουμε πάρα πολλά δικαιώματα στην αγορά και άρα δεν μπορεί να μειωθεί η ποσότητα. Συνολικός μετριασμός, το τρέχον σχέδιο κειμένου της COP συνιστά έντονα την εθελοντική ακύρωση των διμερών αντισταθμίσεων σύμφωνα με το ποσοστό που θα αποφασιστεί για το μηχανισμό της αγοράς, αλλά δεν το επιβάλλει, δυστυχώς. Όσον αφορά για το μερίδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αυτό το περίφημο adaptation, γιατί όσο και να μειώσουμε τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, ο άνθρακας που είναι ήδη στην ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ επιβαρυντικός και άρα πρέπει να προστατευτούμε έναντι αυτών των φαινομένων που έτσι κι αλλιώς θα έρθουν. Αυτά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Άρα πρέπει να κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα και ούτω καθεξής. Το τρέχον σχέδιο της κειμένου της COP προσπαθεί να συμβιβάσει τις αντίθετες απόψεις όσον αφορά για το πόσα λεφτά θα πρέπει να δώσουν ποιες χώρες για το adaptation.
Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των πληθυσμών που κυρίως κινδυνεύουν από την αύξηση της στάθμης της θάλασσας, δηλαδή εξαφανίζεται ο τόπος που ζουν οι χώρες τους, σε αυτό το πλαίσιο το τρέχον κείμενο της COP εκφράζει την υποστήριξή τους για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσον αφορά απώλειες και ζημιές, το κυριότερο αίτημα από τις ευάλωτες χώρες της COP ήταν η δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου. Ορισμένες αναπτυσμένες χώρες ήταν και συνεχίζουν να είναι εξαιρετικά επιφυλακτικές σε αυτό το πράγμα. Άρα, αν ήταν να συνοψίσω ένα πράγμα σε μια γραμμή τα αποτελέσματα της COP, ναι, απαγοήτευση, γιατί δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε την αυξημένη φιλοδοξία που θέλαμε. Απ' την άλλη, δεν δεχτήκαμε να γράψουμε κάτι μειωμένης φιλοδοξίας. Είπαμε ότι θα το συζητήσουμε στη Γλασκόβη το 2021. Αυτό ήταν νίκη, κι ας φαίνεται λίγη. Τεράστια, σημαντική προώθηση της αυξημένης φιλοδοξίας έρχεται βέβαια από την Ευρώπη, που γίνεται η πρώτη κλιματικά ουδέτερη Ήπειρος μέχρι το 2030. Πολύ σημαντική Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, οι άξονες της που αφορούν και το climate neutrality και την προστασία της ζωής του ανθρώπου, των φυτών και των ζώων, αλλά και την καινοτομία και την εισχώρηση της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα, ούτως ώστε η Ευρώπη να γίνει πραγματικά leader σε αυτό που λέμε πράσινη επιχειρηματικότητα και βέβαια τον just transition. Κανείς δεν πρέπει να μείνει έξω, όλοι πρέπει να είναι on board. Μπορώ να σας μιλήσω πιο μετά, αν έχετε κάποιες απορίες για το πώς θα χρηματοδοτηθεί όλο αυτό το πράγμα. Η θέση του Υπουργού, η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να καταργήσει όλες τις λιγνητικές μονάδες μέχρι το 2028-2023 και μένει άλλη μία 23 όλες εκτός από μία. Δεύτερη, η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα ολιστικό σχέδιο για την διείσδυση των ΑΠΕ. Η Ελλάδα στρέφεται προς την κυκλική οικονομία, όπου εκεί πέρα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και για SMEs, γιατί η οικονομία μας, αλλά και ευρύτερα της Ευρώπης, είναι η οικονομία SMEs. Βιοποικιλότητα, παράγοντας κλειδί. Καθώς επίσης και η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη COP είχαμε και ένα event μέσα στη COP για το Climate Change Impact on Cultural Heritage, ένα initiative των Ηνωμένων Εθνών, που πρωτοστατεί η Ελλάδα, δηλαδή έχει επιλεχθεί από το Γενικό Γραμματέα στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβρη του 2019 ως ένα από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών. Ήταν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς επίσης και ο Head του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, της UNESCO, και τράβηξε πραγματικά πολύ ενδιαφέρον από διάφορες χώρες. Αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον 70 χώρες να υποστηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία, η οποία το σχέδιο είναι να γίνει ένα annex στο IPCC report, όπου θα γίνουν documented όλες οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα ιστορικά, αλλά επίσης και φυσικά μνημεία της χώρας. Τέλος, το UNSDSN των Ηνωμένων Εθνών, Sustainable Development Solutions Network, δίκτυο, παγκόσμιο δίκτυο για λύσεις για την αηφόρο ανάπτυξη. Εγώ κάνω lead, είμαι επικεφαλής του ελληνικού hub και το ελληνικό hub έχει δύο παγκόσμιες πρωτοβουλίες, οι οποίες παρουσιάστηκαν στη COP. Η μία αφορά αηφόρο ναυτιλία και λιμάνια και η άλλη αφορά αηφόρο μπλε ανάπτυξη στις τέσσερις θάλασσες, Μεσόγειος, Κασπία, Μαύρη Θάλασσα και Λίμνη της Αράλης. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ και πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Πολυξένη Νικολοπούλου Σταμάτη, θα ήθελα να ρωτήσω τους κυρίους συναδέλφους εάν έχουν κάποιες ερωτήσεις σε οι οποίες να απευθύνονται συγκεκριμένα στην κυρία Πρόξενο, στην κυρία Πρέσβη, καθώς η ίδια θα πρέπει εντός Τετάρτου να αποχωρήσει για το event το οποίο έχει οργανώσει σήμερα η Πρεσβεία. Συγκεκριμένα, γιατί μετά θα ανοίξουμε τον κύκλο των ομιλητών. Για την κυρία Πρέσβη. Ο κύριος Σαμυράς.
Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομο, σεβόμενο στον χρόνο τη πρέσβεω. Τι περιμένουμε στη Γλασκόβη όταν οι μεγάλοι ρηπαντέ, Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, Ινδία, Βραζιλία, Κίνα, δεν μπαίνουν με δεσμευτικέ υποχρεώσει στην απόφαση για του στόχου τη ΚΟΠ κτλ. Τι περιμένετε, ποιο είναι ο στόχο τη Γλασκόβη επί τη ουσία, με διπλωματικό τρόπο και άλλων, τι θα επιδιώξετε? Ευχαριστώ. Και ο κύριος Κωνσταντόπουλος έχει το λόγο και μετά η κυρία Πρέσβης για την απάντηση. Ναι. Και για μένα ισχύει η ερώτηση που έβαλε ο συνάδελφος. Τι αναμένουμε από τη Γλασκόβη, αφενός και αφετέρου, αν είστε ικανοποιημένοι από τα ποσά χρηματοδότησης που δίνονται για τις προσπάθειες της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Αρσένης επίσης έχει ρωτήσει. Αυξάνεται ο κύκλος των ερωτήσεων προς την κυρία Πρέσβη. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είχα ζητήσει το λόγο, αλλά δεν με είχατε δει, πρόεδρε. Κυρία Πρέσβη, καταρχήν να σας χαρώ για τα εξαιρετικά ελληνικά σας. Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα και προκύπτει και από ένα άρθρο που έχει δημοσιευτεί εδώ και πλέον πάρα πολύ καιρό στο Nature Magazine, που λέει ότι για να φτάσουμε, όχι το να μην ξεπεράσουμε το 1,5 βαθμό θερμοκρασιακής αύξησης, αλλά για να μην ξεπεράσουμε τους 2 βαθμούς θερμοκρασιακής αύξησης, το 80% των υφιστάμενων εξορίξεων πετρελαίου και φυσικού αερίου πρέπει να μην χρησιμοποιήσουν τα αποθέματά τους, να τα αφήσουν στη γη. Πολύ απλά, γιατί αν δεν γίνει αυτό, ξεπερνάμε από τις εκπομπές τις επαγόμενες τους στόχους. Αυτή τη στιγμή και η Ελλάδα σχεδιάζει να κάνει νέες εξορίξεις. Οπότε το ερώτημα είναι λίγο ως προς αυτό. Ποιοι είναι έχει αρχίσει να συζητιέται το ζήτημα, ποια είναι η στάση του Ηνωμένου Βασιλείου και επίσης αν μπορείτε να μας πείτε λίγο και τι γίνεται στην χώρα σας και Σκωτία πιο συγκεκριμένα αναφορικά με τις πλατφόρμες εξόρυξης που έχουν ολοκληρώσει την εξόρυξή τους και μαθαίνουμε ότι το κόστος της απόσυρσής τους πηγαίνει στο κράτος. Αν μπορείτε να μας ενημερώσετε για αναφορικά με αυτό, γιατί αφορά πραγματικά την καρδιά της συζήτησή μας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σένη. Σας κρατούμε στον κατάλογο των ομιλητών και για τη συνέχεια. Έτσι, πολύ ωραία. Κυρία Σμιθ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες. Πρώτα απ' όλα, για τους μεγάλους απόντες, δεν θα είναι απόντες στο συνέδριο, βέβαια, στην Γλασκόβη, αλλά από τις δεσμεύσεις, τις αισιόδοξες δεσμεύσεις που υπάρχουν τώρα. Θέλω να επαναλάβω αυτό που είπε η κυρία συνάδελφος δίπλα, ότι αποφασίσουμε οι αισιόδοξες χώρες να μην ικανοποιηθούμε σε ανεσιόδοξες, σωστά, απεσιόδοξες, ευχαριστώ πολύ, απεσιόδοξους στόχους στο Μαδρίτη, για να έχουμε χώρο, έχουμε ευκαιρία για τις διπλωματικές προσπάθειες, τις οποίες είμαστε πάρα πολύ δραστήρια ως χώρα αυτή τη στιγμή με τους συμμάχους μας στην συμμαχία για την αισιόδοξη έκφαση. Λοιπόν, έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας, αλλά όχι πολύ, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση δραστηριοποιόμαστε πάρα πολύ ενεργά. Και ελπίζω ότι οι επιδιώξεις των απόντων θα συζητηθούν με πιο θετικό τρόπο για να επιτρέψει την συμφωνία τους για τους στόχους που όλοι μας θέλουμε να δούμε στην Γλασκόβη. Δεύτερον, βέβαια, από χρηματοδότηση νομίζω κανείς από εμάς είναι ικανοποιημένος. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Συζητήσαμε ακριβώς αυτό το θέμα το πρωί στην κατοικία, πώς μπορεί οι χρηματοπιστωτικοί φορείς να ανταποκριθούν στη μεγάλη πρόκληση. Το καλό είναι, όπως προανέφερα, ότι γίνεται ήδη, ένα παράδειγμα, ο αριθμός ομολόγων
που διαχειρίστηκαν παγκοσμίως, όχι μόνο στο Λονδίνο, τα πράσινα ομόλογα, τετραπλησιάστηκε, νομίζω, μετά από το 2015. Οπότε η αγορά ανταποκρίνεται. Αλλά το κενό, ιδιαίτερα για επενδύσεις στις καινούριες τεχνολογίες, για καινούριες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι τεράστιο. Αυτό πρέπει να αλλάξει από κάτω από 1 τρισεκατομμύριο το χρόνο σε 6 τρισεκατομμύρια για να φτάσουμε το στόχο των Παρισίων. Δύσκολο. Υδρογονάνθρακες. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Η Βρετανία, θα έλεγα, βρίσκεται σε μια τυχερή θέση όσον αφορά αυτό το θέμα, επειδή τα αποθέματα μας εξαντλούνται τώρα. Οπότε εμείς ως χώρα δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα μπροστά μας, αλλά έχουμε βεβαίως διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο τομέα υδρογόν ανθράκων. Εγώ προσωπικά εργάστηκα σε μία αυτών, στην Shell, για σχεδόν 5 χρόνια. Αλλά εκεί επίσης βλέπετε ότι η αγορά και η κοινωνική πίεση έχει τώρα επίδραση στα σχέδια των μεγάλων εταιρείων. Για παράδειγμα, δεν θυμάμαι ακριβώς το χρονοδιάγραμμα, αλλά η BP έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να γίνει μια εταιρεία μηδενικών net emissions, μηδενικών εκπομπών, νομίζω ως, δεν ξέρω, 2050 μπορεί, δεν είμαι σίγουρη. Αλλά το 60 είναι, ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, αλλά γίνεται. Νομίζω η κοινωνική πίεση και η πίεση από την εταιρική υπευθυνότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχει επιρροή στις αποφάσεις των εταιρείων και σίγουρα των κυβερνήσεων. Υπήρξε μια τελευταία ερώτηση. Για την Επιτροπή. Εντάξει. Okay. Το decommissioning, η απολιγνητοποίηση. Α, αυτό, οκ, εντάξει, ναι, ασχολήθηκα γι' αυτό όταν δούλεψα στην Shell. Δεν θέλω να σας δώσω λανθασμένη απάντηση. Θα έπρεπε να τσεκάρω το σύστημα μας ακριβώς για την απόρριψη των εγκαταστάσεων. Αλλά αν θυμάμαι καλά, οι εταιρείες που διαχειρίζονται τις πλατφόρμες αναλαμβάνουν μία ευθύνη, τουλάχιστον μία μερίδα της ευθύνης γι' αυτό. Αλλά θα τσεκάρω. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα χαρούμε να σας ξαναέχουμε στην Επιτροπή μας για να μας δώσετε τις περαιτέρω πληροφορίες. Ούτως ή άλλως θα ακολουθήσει και συζήτηση στην Επιτροπή μας και για τη διαχείριση των υδρογόνων ανθράκων και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα. Να σας πούμε ότι και η Ελλάδα και επίσημα αλλά και με την κοινωνία των πολιτών θα μετάσχει στην COP26 στη σύσκεψη στη Γλασκόβη. Θα έρθουμε, θα συνεχίσουμε και την ατζέντα για τη συζήτηση γυναίκες και κλιματική αλλαγή και γι' αυτό είναι εδώ και η κυρία Ζαρωτιάδου. Αλλά θα θέλαμε να προτείνουμε να γίνει και ένα ακόμα side event και σε εσάς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα κλιματικών αλλαγών και των επιπτώσεών τους στη δημόσια υγεία. Και γι' αυτό εδώ έχουμε την καθηγητριά μας να μας πει κάποια ζητήματα ακροθυγώς και θα σας μεταφέρουμε τη συνέχεια της συζήτησης. Ευχαριστούμε και καλή επιτυχία στο έργο σας. Η κυρία Νικολοπούλου Σταμάτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και χαιρετώ όλους τους βρισκόμενους που έχουν την αντοχή να μείνουν. Και θα ήθελα πολύ σύντομα να πω δύο λόγια. Καταρχήν να δηλώσω ότι είμαι γιατρός.
και ασχολούμαι με την επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία πάρα πολλά χρόνια. Από το 2004 στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας έχω οργανώσει ένα μάστερ διαιτές, το οποίο είχα την τιμή και τη χαρά να εκπαιδεύσω από δικαστές μέχρι μηχανικούς, μέχρι γιατρούς, μέχρι όλες τις ειδικότητες. Το θέμα λοιπόν της κλιματικής αλλαγής είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαι από πολλά χρόνια και διδάσκοντάς το και στο εξωτερικό, στις Βρυξέλλες, στο Πανεπιστήμιο, στο Βρίγιον Πανεπιστήμιο, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών. Δεν είναι το μόνο βέβαια και στο περιβάλλον, είναι το θέμα και της χημικής ρύπανσης που έρχεται και σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Και από εκεί και ύστερα είναι και το άλλο το θέμα, που είναι το θέμα της αλόγησης χρήσης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Μένοντας λοιπόν στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, εκείνο που διαπιστώνω και πολύ σύντομα θα πω, γιατί δεν θα ήθελα να φύγει η κυρία Πρέσβης πριν να την κρατήσουμε κι άλλο, θέλω να πω το εξής, ότι για το θέμα της επίδρασης του περιβάλλοντος στην υγεία, δεν υπάρχει ουσιαστικός έτσι, διαχωριστικός χώρος και διακριτός χώρος μέσα στα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει, διδάσκεται ίσως στους εκπαιδευτές και στους εκπαιδευόμενους, αλλά ουσιαστικά δεν έχει αντιμετωπιστεί. Και αυτό θα έλεγα ότι ήταν και το έλλειμμα, κυρία Πρέσβη, στο COP25. Δηλαδή, δεν υπήρχε έτσι ένας διακριτός ρόλος. Μπορεί να υπήρχαν side events, μικρά events, αλλά εδώ υπάρχουν θέματα πολύ σημαντικά και πολύ σοβαρά. Μιλάμε αυτή τη στιγμή και έχουμε πάρει τον πανικό όλοι για τον κορονοϊό. Ο κορονοϊός δεν θα είχε ίσως τέτοια ανάπτυξη και διάχυση, εάν τυχόν δεν υπήρχε η υγρασία και η αλλαγή της κλιματικής, του κλιματικού περιβάλλοντος. Γι' αυτό δεν μιλάει κανένας. Βεβαίως είναι άλλα τα θέματα αυτή τη στιγμή που μας απασχολούν και άλλα που θέλουμε να τρέξουμε πίσω από τη διάδοση ενός ιού, αλλά και πόσοι άλλοι ιοί αναπτύσσονται από την υγρασία, για να πω ένα μικρό παράδειγμα. Αλλά πέρα από αυτό και πόσες νόσοι είναι μεταδιδόμενες νόσεις, όπως είναι με ξενιστές, όπως είναι ας πούμε η ελονοσία, η μαλάρια, και πώς είναι και άλλες που είναι με τα τσιμπούρια, με τα ticks, with ticks και με άλλα θέματα. Λοιπόν, πέρα όμως από αυτό υπάρχει ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι, το θέμα της αβεβαιότητας. Η οποία αβεβαιότητα, όπως βρίσκεται και φαίνεται στα μοντέλα, σε όλη την προσέγγιση, αυτή η αβεβαιότητα δεν μπορεί δυστυχώς να εφαρμοστεί στην θέματα της υγείας. Διότι όταν εφαρμοστεί το θέμα της αβεβαιότητας και το δούμε μέσα από όλες αυτές τις αβεβαιότητες, δούμε το θέμα της υγείας, θα έχουμε χάσει, θα είμαστε πολύ, πολύ πίσω. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή πάρα πολύ, ίσως και πολύ σοβαρό να δει κανένας, και το θέμα της προσαρμογής. Διότι η προσαρμογή, μιλάμε για προσαρμογή, σε συνθήκες ανάπτυξης και διαχείρισης περιβαλλοντικών καταστάσεων και επιπτώσεων που μπορεί να έχει, αλλά δεν μιλάμε ακριβώς για την προσαρμογή του ανθρώπου ή των εμβίων όντων. Και μιλάμε τώρα για την αύξηση θερμοκρασίας χωρίς να ξέρουμε ακριβώς. Λέμε 2-3 βαθμούς, δεν ξέρουμε πόσοι είναι, δεν ξέρουμε αυτά τα μοντέλα που έχουν όλοι οι επιστήμονες που βλέπουν τους διάφορους δείκτες. Δεν ξέρουμε κατά πόσον θα αποδώσουν, αν θα είναι έτσι, αν δεν θα είναι. Και βλέπουμε λοιπόν ότι χρειάζεται ο άνθρωπος ακριβώς να έχει το θέμα της προσαρμογής μέσα από μια ανθεκτικότητα. Ποια ανθεκτικότητα όμως, μέχρι πόσο είναι η ανθεκτικότητα? Εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα, κύριε Ζευγόλη, και γι' αυτό ίσως εγώ έχω μία πρόταση. Θα πρέπει να δούμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής με τις επιπτώσεις, τις κοινωνικές, και οι κοινωνικές μέσα έχουν πρώτα την υγεία, αλλά έχουν και άλλα που έχει η Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών, που είναι η φτώχεια, είναι η ανισότητα και είναι και η μετανάστευση, όχι η πολιτική, αλλά η κλιματική μετανάστευση. Λοιπόν, είναι θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή θα πρέπει να τα δούμε. Εμείς τα διδάσκουμε, οργανώνουμε και ένα θερινό σχολείο στη Χάλκη, στην Τουρκία, που θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας δούμε αν θα σας προσκαλέσουμε. Το θέμα είναι το εξής, ότι θα προσπαθήσουμε ακριβώς να φέρουμε το θέμα της ευαισθητοποίησης και είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, μπορώ να πω, ευαισθητοποιημένο. Ακούω την κυρία Μενδώνη στις ομιλίες της και γενικά στις όλες τις προσαρμογές. Δηλαδή, είναι κάτι λοιπόν το πολιτισμικό, δεν είναι μονάχα τα κτίρια και τα αρχαία μνημεία.
είναι ακριβώς και ο τρόπος που ζούμε και πώς μπορούμε, πώς εντασσόμαστε στην κοινωνία. Και αυτό είναι πολύ βασικό. Άρα λοιπόν αυτή είναι η δική μου πρόταση, πώς μπορούμε να το δούμε, όχι να χαθεί, θα έλεγα, μέσα στο χάος των διαπραγματεύσεων και των συζητήσεων, αλλά να πάρει μια μορφή συγκεκριμένη ευαισθητοποίησης. Αν δεν έχουμε λοιπόν μια συγκεκριμένη έτσι, ευαισθητοποίηση, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε μετά και στους άλλους χώρους, διότι πιστεύω ότι όταν υπάρχει ευαισθητοποίηση, το οποίο εγώ δουλεύω στο awareness raising, on environmental impact on health, ας με επιτρέψετε να το πω και εσείς, μας μιλήσατε τόσο ωραία τα ελληνικά, να σας πούμε και εμείς δύο λέξεις τα αγγλικά. Αν μπορεί κανένας να πάρει αυτό λοιπόν το θέμα της ευαισθητοποίησης, μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα και στη διαχείριση και βεβαίως και στην αντιμετώπιση ενός μεγάλου θέματος που είναι η άρνηση, denial, των σκεπτικιστών, οι οποίοι δυστυχώς βλέπετε ότι έχουν τις δυνατότητες να αναπτύσσουν όπως αυτή τη στιγμή έχει βγει ήδη στο διαδίκτυο μια άλλη κοπέλα που έρχεται να απαντήσει στην Γκρέτα και να της πει ότι ξέρεις, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Μην ανησυχείς, Γκρέτα. Εμείς όμως ανησυχούμε. Δεν θα ήθελα να πάρω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπουμε και μια άλλη διάσταση που θα πρέπει να μελετηθεί κατά την ανάλυση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών και προτείνω και με την Επιτροπή μας και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και με την Κοινωνία των Πολιτών να κάνουμε μια δομημένη πρόταση σε αυτό, την οποία τόσο η κυρία Πρέσβης όσο και εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα λάβουν υπόψη για να δούμε αν θα μπορέσει να συζητηθεί κάτι αντίστοιχο σε ένα γεγονός, σε μια συνάντηση στη Γλασκόβη. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ανοίγω τον κύκλο των ομιλητών. Πρώτος για τοποθέτηση ερώτηση ο κύριος Φάμελος, στη συνέχεια ο κύριος Αρσένης και στη συνέχεια ο κύριος Μπούμπας. Ο κύριος Φάμελος έχει το λόγο. Πόση ώρα έχουμε, κυρία Πρόεδρε, για να μην καθυστερήσω. Εντάξει, μην ταλαιπωρήσουμε και τους καλεσμένους. Αλλά, εντάξει, θα προσπαθήσω να δώσω, να συμβάλλω όσο μπορώ σε αυτή τη συζήτηση, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και εκ των προτέρων σας λέω και ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους ήρθαν και μας ενημερώσαν και την κυρία Πρέσβη και τις ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη Γλασκόβη, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυρία Κουντούρη και την κυρία καθηγήτρια, την κυρία Νικολοπούλου. Είναι μια ζήτηση η οποία πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει να συνεχίζεται διαρκώς. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε όλοι είναι ότι το θέμα της κλιματικής κρίσης και της παγκόσμιας συμφωνίας για την αντιμετώπιση και το μετριασμό της δεν πρέπει να λείπει οποιαδήποτε συζήτηση από εδώ και μπρος. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω ότι όσο τα λόγια είναι εύκολα, οι πράξεις είναι δύσκολες και οι πράξεις δεν προχωράνε. Ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέψτε μου να είμαι λίγο ακραίος σε κάποιους όρους για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Ακόμα και η Ευρώπη, που είναι η εμπροστοφυλακή, ο πλουργητικός κρυός ή ένας από αυτούς των χωρών που μιλάνε για κλιματική ουδετερότητα και της πίεσης που είχε στην COP για να επιληθεί το ζήτημα. Δεν έχει προχωρήσει η Ευρώπη επί της ουσίας. Το New Green Deal, το Green Deal, παρόλες τις δεσμεύσεις της κυρίας von der Leyen, δεν έχει πόρους. Ανακυκλώνει τα ίδια μέτρα. Δεν αλλάζουμε στην ουσία της παραγωγής. Υπάρχει ένας κίνδυνος να μεγενθύνουμε τις αποστάσεις βορρά-νότου, να δημιουργήσουμε νέες ανισότητες και επιτρέψτε μου, δεν είναι άσχετο με την πολιτική. Όλο αυτό που συζητάμε δεν είναι άσχετο με την πολιτική. Όπως δεν είναι άσχετο για μένα το ότι η Βραζιλία και η Αυστραλία έβαλε τα περισσότερα προσκόμματα. Κάποιος μπορεί να μην ξέρει, αλλά πρέπει να σας πω ότι στην Αυστραλία, πέρα από τη μεγάλη πυρκαγιά, η νέα κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα ανθρακοριχεία μόλις εκλέχθηκε. Αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξεχνάμε. Έτσι γίνεται η συζήτηση. Και ο κύριος Μπολσονάρο ήταν στη γραμμή του κύριου Τραμπ ότι δεν αναγνωρίζουν την κλιματική αλλαγή παρόλο. Και η τραγική ειρωνία είναι ότι σε αυτές τις δύο χώρες υπήρχαν και πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Που βέβαια ενδιαμέσως των δύο μεγάλων πυρκαγιών η Σιβηρία ήταν η δεύτερη σε μέγεθος, η Αυστραλία ήταν η πρώτη. Και μπορεί να είναι και πάρα πολλά που δεν ξέρουμε. Όμως εμείς από τη μεριά μας πρέπει να δηλώσουμε, μιας και μιλάω και είμαι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και είχα και την ευθύνη του Υπουργείου, ότι το 2015 υποστηρίξαμε και ως χώρα και ως κόμμα απολύτως τη συμφωνία. Η Ελλάδα ήταν μέσα στις 10 πρώτες που την επικύρωσε με νόμο. Αυτό ήταν σημαντικό συμβολή. Παρότι, επαναλαμβάνω, ξέρω ότι τα έργα είναι δύσκολα, όχι μόνο οι συμβολικές πολιτικές πράξεις, αλλά τις χρειαζόμαστε και απέναντι στην οικονομία και απέναντι στους νέους και την κοινωνία. Υπάρχει στην Ελλάδα ένας νόμος για την προσαρμογή. Υπάρχουν τα περιφερειακά σχέδια προσαρμογής. Όμως, δυστυχώς, και αυτό είναι ένα από τα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε και εδώ. Οι περιφέρειες δεν έχουν τελειώσει ακόμα τα σχέδια προσαρμογής και τα σχέδια προσαρμογής δεν έχουμε αντιληφθεί ότι θα είναι ο κανόνας επιλεξιμότητας για οτιδήποτε χρηματοδοτηθεί από εδώ και μπρος. Δεν μπορεί δηλαδή να χρηματοδοτηθεί έργο αν δεν είναι στον κανόνα ανθεκτικότητας. Όμως επιτρέψτε μου να πω τώρα το παράλογο. Περιμένουμε μάλλον έναν κλιματικό νόμο από την Ευρώπη, μια κλιματική οδηγία. Πρέπει να κάνουμε και εμείς εδώ κλιματικό νόμο. Που τι να λέει, ότι δεν μπορούμε πια να χρηματοδοτούμε δημόσια ιδιωτικά έργα που παράγουν άνθρακα.
που παράγουν εκπομπές άνθρακα ή που μεγενθύνουν το ισοζύγιο άνθρακα, που προσθέτουν νέες εκπομπές. Αυτό η Ευρώπη δεν μπορεί να το αποφασίσει ακόμα. Και μάλιστα το παράλογο είναι ότι και οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Μετάβασης είναι πολύ λίγοι ως δημόσιοι πόροι, ως ευρωπαϊκοί εννοώ. Η Ευρώπη δεν βάζει το χέρι στην τσέπη, ούτε έχει και προϋπολογισμό, είναι δύσκολος ο προϋπολογισμός της. Έχει ένα εργαλείο που μοχλεύει επενδύσεις ή κινητοποιεί τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες Επενδύσεων, αλλά δεν είναι παράλογο το ότι παίρνει τόσα δισεκατομμύρια η Πολωνία που δεν έχει γρήγορη μετάβαση, το ότι παίρνει τόσα πολλά η Γαλλία που έχει μικρό αποτύπωμα άνθρακα και που η Ελλάδα δεν έχει, παρότι έχει ανακοινώσει μία γρήγορη που εγώ λέω δεν είναι εφικτή, αλλά εν πάση περιπτώσει καλό να ανακοινώνεται τουλάχιστον γρήγορη μετάβαση. Θεωρώ λοιπόν ότι οι πολιτικές παραμένουν άδικες στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρότι είναι η εμπροστοφυλακή και πρέπει να είναι η εμπροστοφυλακή και πρέπει να δεσμευτούμε σε κάποια. Ας τα ανακοινώσουμε εδώ. Κλιματική ουδετερότητα. Η Ελλάδα δεσμεύτηκε τον Ιούνιο του 19, Συμβούλιο Κορυφής από τον Αλέξη τον Τσίπρα. 1,5 βαθμούς Κελσίου, δεσμεύτηκα και εγώ προσωπικά στο Συμβούλιο Υπουργών, άρα αυτά νομίζω μας ενώνουν. Ελπίζω ότι σε αυτά δεν έχουμε πισωγυρίσματα και κανένα άλλο πρόβλημα. Όμως επιμένω, και αυτό θα ήθελα να κρατήσετε, ότι ο δρόμος είναι διαφορετικός από το στόχο. Όλοι ανακοινώνουν στόχους, πιθανά συμφωνούν, δεν ανακοινώνουν δρόμους. Εκτιμώ ότι είναι διαφορετικοί οι δρόμοι. Οι δρόμοι δημιουργούν ανισότητες. Δεν μπορεί να μην λάβει υπόψη η Ευρώπη την οικονομική αφετηρία των περιοχών και την ταχύτητα που έχει η μετάβαση. Κάποιοι ξεκινάνε από ένα ποσοστό του ΕΠ της Ευρώπης, κάποιοι από ένα άλλο. Κάποιοι κάνουν μετάβαση σε 3, 5, 6 χρόνια, κάποιοι κάνουν σε 15 και δεν κάνουν και ποτέ. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Θεωρώ ότι αυτό δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί, δεν το έχει διαπραγματευτεί η ελληνική κυβέρνηση. Ελπίζω αυτό να είναι μια συμβολή στο να το διαπραγματευτεί η ελληνική κυβέρνηση. Και βέβαια, νομίζω και πρέπει να το γνωρίζετε αυτό την άποψή μας, ότι εμείς διαφωνούμε απολύτως με την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των εργαλείων της μετάβασης που γίνεται στην Ελλάδα. Αν δεν υπάρχει δημόσιος έλεγχος στα εργαλεία μετάβασης που είναι τα δίκτυα, τα βασικά αγαθά που έχουν οι SDGs μέσα, όπως είναι το νερό, η ενέργεια, η τροφή, δεν πρόκειται να πετύχουμε μετάβαση. Έχουμε πολλές πληροφορίες ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης έχουμε επαναδημοτικοποίηση ή επανακρατικοποίηση δικτύων, στην Ολλανδία, παραδείγματος χάρη. Εδώ έχουμε ζητήματα λοιπόν μη βιωσιμότητας της μετάβασης που μας ενδιαφέρουν. Θα έλεγα λοιπόν ότι αντί να κρίνω, που δεν θέλω, σε αυτή τη συνεδρία τουλάχιστον, τα τελευταία που ανακοινώσατε κι εσείς, κύριε Κουντούρη, σχετικά με το ότι είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Πρωθυπουργός στον ΟΗΕ, έχω μια άλλη άποψη, δεν είναι εφικτά και είναι μόνο επικοινωνιακά. Εμείς θέλουμε να γίνουν εφικτά. Έχουμε καταθέσει μια επίκαιρη επερώτηση. Θα κάνουμε λοιπόν όλοι μαζί μια κουβέντα στην Ολομέλεια για την απολιγνητοποίηση και τη μετάβαση. Οπότε ας την αφήσουμε σήμερα εδώ. Αυτό που θα ήθελα εγώ να προτείνω για να το έχουμε στην Επιτροπή είναι ένας ελληνικός κλιματικός νόμος που να βάζει συγκεκριμένο ποσοστό του προϋπολογισμού και υποχρεώσει σε όλες τις τομεακές πολιτικές, γιατί αφορά τα πάντα, και την πρόνοια και την εκπαίδευση και την παραγωγή. Θέλουμε να συνδεθεί αυτό απόλυτα με τα νέα τιμολόγια ανακύκλωσης και τα τιμολόγια νερού που, παρότι είναι θεσμοθετημένα στην Ελλάδα και από τους θεσμούς, δεν εφαρμόζονται. Έχουμε early warning, έχουμε επιστολές της Ευρώπης που λένε εφαρμόστε αντικίνητρο ταφής, οικολογικό τιμολόγιο νερού. Είναι νομοθετημένα, έχουν υπουργική απόφαση εφαρμοστική και δεν υλοποιούνται στην Ελλάδα πουθενά. Ενώ είναι υποχρέωση παντού εδώ και αρκετά χρόνια. Και επειδή είχα την ευθύνη της νομοθέτησης, σας λέω ότι είναι τελικά τα κείμενα. Και υπάρχουν. Ας πάμε λοιπόν σε έναν ελληνικό κλιματικό νόμο που να δεσμεύει για την κλιματική ουδετερότητα και για τη χώρα μας, να αποδείξουμε ότι περνάμε από τα λόγια στην πράξη. Και αυτό πιθανά θα έχει δεσμευτικό στόχο, και το λέω ξανά τρίτη φορά, για τις χρηματοδοτήσεις και τις ιδιωτικές και τις κρατικές και για τις τομεακές πολιτικές, αλλά και για να μην επενδύουμε πια ή να μην χρηματοδοτούν οι τράπεζες και να μην δανείζουν οτιδήποτε προσθέτει άνθρακα και προσθέτει απόβλητα. Zero waste, zero carbon νομίζω πρέπει να μας δεσμεύσει και στην οικονομία και βέβαια στην κοινωνία το καλό παράδειγμα του καθένα από εμάς, γιατί και εμείς είμαστε καταναλωτές και ενεργοί πολίτες. Πρέπει και εμείς να αλλάξουμε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, και ο κύριος Κρήτων Αρσένης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε σε μια ιδιαιτερότητα, γιατί από τη μία όντως έχουν μπει κάποιοι στόχοι οι οποίοι είναι θετικοί, η απολιγνητοποίηση όσον αφορά τα πλαστικά μιας χρήσης, αλλά και όσον αφορά την κυκλική οικονομία. Όμως δυστυχώς όλα αυτά δεν τα έχουμε δει να υλοποιούνται, είναι απλά προς το παρόν στόχοι για το μέλλον και πολλές λεπτομέρειες δημιουργείται μια βεβαιότητα στο τι θα υλοποιηθεί. Αυτό όμως που υλοποιείται είναι ότι προχωράνε η διαδικασία των εξορίξεων, που για πρώτη φορά η Ελλάδα μπαίνει στη διαδικασία των εξορίξεων υδροαναθράκων, και μπαίνουμε μαζικά και στη καύση απορριμμάτων,
που την πρόθεσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει να την προωθεί αυτή η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να καίμε, την ίδια στιγμή δηλαδή που συνεχίζουμε να καίμε όλα τα αγροτικά υπολείμματα, θα καίμε και τα απορρίμματα, συν όλες τις επιπτώσεις που θα έχουμε από τις εξορίξεις. Είμαστε μια χώρα αντιφάσεων και στο κομμάτι της κλιματικής δράσης. Τώρα, αυτό όμως που θα ήθελα τη βοήθειά σας και για να μας ενημερώσετε όλους, αλλά και για το κοινό, επειδή πολλές φορές μιλάμε για θερμοκρασιακή αύξηση και ο κ. Ζευγόλης μίλησε για το πώς θα έχουμε περισσότερη θερμοκρασία σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Στην πράξη μιλάμε για κατάρρευση των οικοσυστημάτων. Και με τις λίγες γνώσεις μου, στο 1,5 βαθμό ξεκινάει η κατάρρευση των δασικών οικοσυστημάτων, η πλήρης κατάρρευση των δασικών οικοσυστημάτων. Στους 2 βαθμούς έχουμε πλέον την έκκληση που ξεκινά ήδη από τους 1,5 για όλου τους των εστίων μεθανίου, είτε είναι στη Σιβηρία, όπου εκεί πέρα υπάρχει το πέρμαφος, τέλος πάντων, όπου δει όλα τα παγωμένα εδάφη. Έχουμε πολλαπλασιασμό, δηλαδή, με την κατάρρευση των οικοσυστημάτων της θερμοκρασιακής αύξησης. Και κάτι που δεν λέμε στους πολίτες είναι ότι άμα φτάσουμε στο 1,5 βαθμό Κελσίου, μπορούμε να το ελέγξουμε, αν πάμε στους 2, στην ουσία πηγαίνουμε στους 3, 4, 5, 6, λίγο αργότερα μες στον χρόνο. Λίγο θέλω να μας πείτε και με βάση την γνώση σας και των τριών, τι σημαίνει 1,5 βαθμός Κελσίου στην πράξη, σταματάει εκεί πέρα, προχωράει, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αν φτάσουμε εκεί πέρα, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αν πάμε στους 2, θα συνεχίσουμε προς κάποια υπερθέμεση μετά το 2100, τι σημαίνει για την ανθρωπότητα, τι σημαίνει στους 3. Λίγο να τα έχουμε αυτά από τα, γιατί ακόμα παρόλο και τον πανικό καμιά φορά, όπως βλέπουμε, δεν είναι επαρκής για να μας περισσεδράσει, αλλά υπάρχει κατά καιρούς ότι το κλίμα όντως πλέον αλλάζει. Ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το ποιο είναι το τελικό σημείο, μέχρι πού θα φτάσει αυτή η αλλαγή. Και θέλω λίγο τη βοήθειά σας και για το κοινό που μας ακούει. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μπούμπας έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους προσκεκλημένους που δίνουν τα φώτα τους, την εμπειρία και τη γνώση τους απέναντι σε ένα ζήτημα για το οποίο έπρεπε να έχουν πάρθει μέτρα σίγουρα από τη συνθήκη του Κιώτο του 1995. Που και εμείς πληρώσαμε πρόστιμα γι' αυτό, για τις εκπομπές των αερίων του άνθρακα. Μπαίνουμε σε ένα μεταβατικό στάδιο που σίγουρα πρέπει να υπάρχει και μια ενεργειακή ασφάλεια, αλλά να υπάρχει και ένας καταμερισμός, θα λέγαμε, περιοχών και περιφερειών και στη Γηραιά αλλά και ανά τον πλανήτη, που θα υποστούν και τις μεγαλύτερες συνέπειες. Το εταιρικό σύμφωνο πλαισίου ανάπτυξης, το έχουμε δει, επενδύει σε αυτό που λέγεται πράσινη επιχείρηση, αλλά και δει σε στελέχωση και απορρόφηση για ευάλωτες ομάδες. Και καθώς έχουμε την τύχη να έχουμε και εσάς που είστε επιστήμονας γιατρός, συνάδελφοί σας γιατροί, μέσα από μελέτες, όταν τους ρωτάνε πώς θα καταστραφεί ενδεχομένως αυτός ο κόσμος, δεν αναφέρονται ούτε τόσο στα πυρηνικά, ούτε στα πολεμικά μέσα και λένε ότι η ανθρωπότητα απειλείται από τους ιούς. Οι ιοί είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι πιο ανθεκτικοί, θα μεταλλάσσονται γρήγορα και δεν θα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Τώρα, βέβαια, υπάρχει ένας πανικός, που δεν πρέπει να υπάρξει πανικός και έναντι του κορονοϊού στις μέρες μας, αλλά κρούν τον κόδωνα του κινδύνου οι επιστήμονες για την αυριανή μέρα. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουν νέες έρευνες στο πώς θα αντιμετωπίζονται οι ιοί οι οποίοι έχουν αυτή την εναρμόνιση και με το περιβάλλον και με τις νέες κλιματολογικές συνθήκες τάχιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, χάνει χρήματα αν δεν στηρίξει το περιβάλλον. Να λέμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Οπότε, να είμαστε σίγουροι ότι θα πάει σε αυτές τις ενέργειες, συμφωνείτε, βλέπω, και θα χάσει αρκετά χρήματα. Υπάρχει μια πολιτική για τις ευάλωτες ομάδες, κυρίως της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, κυρίως που δημιουργούνται αναπνευστικά προβλήματα. Πώς θα αντιμετωπιστούν αυτοί, πώς θα συνεχίζουν να εργάζονται. Μπαίνει ένα ερώτημα με τα νέα δομικά υλικά. Γιατί ξέρετε, μπαίνει και η εμπορευματοποίηση εντός ή εκτός εισαγωγικών μιας νέας πραγματικότητας που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πρέπει να προσαρμοστούμε. Τα νέα δομικά υλικά που σιγά σιγά θα μπουν στα κτίρια για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις νέες καιρικές συνθήκες, τις νέες κλιματολογικές μεταβολές, πώς θα μπορέσουν να ενισχύσουν αυτά τα κτίρια και σε ποιο σημείο είμαστε, προκειμένου εμείς να πάμε σε μια ανακατασκευή κάποιων κτίριων. Μιλάμε και πανευρωπαϊκά. Πάμε στην αγροδιατροφή, όπου θα επενδυθούν αρκετά, θα γίνει ένα business plan στην αγροδιατροφή και κυρίως στο μεταποιητικό στάδιο. Εμείς μιλούμε για την απαγόρευση των πλαστικών ή τουλάχιστον τα πλαστικά μπουκάλια σιγά σιγά σταδιακά μέχρι το 2030 θα πρέπει στην αρχή το 25% του υλικού τους και αργότερα το 30% να είναι ανακυκλώσιμο. Μιλάμε ότι καταργούνται τα πλαστικά μιας χρήσης, οπότε πάμε σε πλαστικά μιας
μεγαλύτερης διάρκειας, δεν μπορούμε να τα καταργήσουμε ξαφνικά, στην ηλεκτροκίνηση, η οποία όμως θα έχει και μπαταρίες με κοβάλτιο. Πρέπει να το δούμε και αυτό. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι έχουν γίνει κάποιες μελέτες στο πώς θα αντιμετωπιστεί όλη αυτή η κλιματική αλλαγή, η οποία είναι και μια άμυνα του πλανήτη. Δηλαδή, να το δούμε κι αλλιώς, ότι ο πλανήτης αλλάζει κλίμα κάθε 100.000 χρόνια. Το θέμα είναι εμείς να μην εμποδίσουμε αυτή την αλλαγή που θα επιχειρήσει να κάνει ο πλανήτης. Αυτό θα το αναλύσουν οι επαείοντες. Να πάμε για παράδειγμα στην ιχθυοκαλλιέργεια. Οι μελέτες λένε ότι τα επόμενα χρόνια το 70% της διατροφής ό,τι αφορά το θαλάσσιο πλούτο θα είναι μέσω ιχθυοκαλλιέργειας. Πόσο θα επηρεαστεί η ιχθυοκαλλιέργεια και γενικότερα τα οικοσυστήματα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έναντι των υδρογοναθράκων που βάζετε και ορθά το βάζετε. Με ποιο τρόπο θα γίνει η εξόρυξη. Βάλατε και ένα άλλο σημείο, γιατρέ, είπατε, η αλόγιστη χρήση, αν θυμάμαι καλά, του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Το είπατε, δεν το είπατε. Είναι επίσης πρέπει να μας απασχολήσει κατά πόσο επηρεάζουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, που το κινητό τηλέφωνο είναι στη ζωή μας. Δεν είναι και τόσο δα φιλικό με το περιβάλλον. Εδώ τα φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν δημιουργήσει πρόβλημα. Πάμε λίγο σε ένα πρόγραμμα που διαβάζω. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε και αν μπορείτε να μας πείτε για το πρόγραμμα δενδροφύτευσης, είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο τα δέντρα μπορούν να σώσουν λίγο την κατάσταση. Λέγεται ότι 1,5 εκατομμύρια στρέμματα περίπου στη Ρωσία έπρεπε να κρυφθούν αναδασωτέα. Οι επιστήμονες λένε ότι το 1/3 του στερεού φλοιού της γης που χρησιμοποιείται από τη γεωργία μένουν 9 δισεκατομμύρια στρέμματα που θα μπορούσαν να πάνε σε δενδροφύτευση, γιατί αυτή τη στιγμή αν είχαμε ένα δάσος τύπου έκταση εμβαδών που καταλαμβάνει όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσε να περιορίσει τις εκπομπές αερίων του διοξιδίου του άνθρακα μέχρι και 25%. Είναι πολλά ζητήματα λοιπόν που πρέπει να μας απασχολήσουν, αλλά σίγουρα αυτό που έλεγε και ο Χέγκελ κάποτε, ότι το κλίμα είναι αυτό που επηρεάζει το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του ανθρώπου. Είμαστε υγιεινά όντα. Επηρεαζόμαστε από το κλίμα και ενδεχομένως και στην ψυχοσύνθεσή του μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος, στον τρόπο συμπεριφοράς. Δηλαδή, αλλάζει το κλίμα, αλλάζει και η συμπεριφορά μας. Στο πώς σκεφτόμαστε και πώς λειτουργούμε. Είμαστε έναν απόσπαστο κομμάτι. Είναι πολλά ζητήματα, είναι εξαιρετικά αυτά που είπατε, αλλά θέλω να δούμε και το θέμα δημόσιας υγείας και πώς αντιμετωπίζουμε την επόμενη μέρα για τις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τζιγκαλάγιας έχει το λόγο. Πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή ενημέρωση. Απλώς για λόγους επίγοντος έχω χάσει κάποια σημεία από όσα υπόθηκαν, λίγα. Αλλά από αυτά που είπε ο κύριος Ζευγόλης και η καθηγήτρια η κυρία Κοντούρη, σαν ένα σχόλιο ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για προστασία του παγκοσμίου κλίματος εάν δεν πιστούν να συμμετέχουν οι υπερανεπτυγμένες των τελευταίων ετών ανεπτυσσόμενες χώρες, Κίνα και Ινδία, αλλά από την άλλη μεριά και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που ξέρουμε ότι για το μέγεθός τους, τον πληθυσμό και την έκτασή τους, παράγουν περισσότερους ρήπους στην ατμόσφαιρα. Κυρίως ήθελα να απευθυνθώ στην καθηγήτρια της ιατρικής, την κυρία Νικολοπούλου, και εγώ γιατρός είμαι πνευμονολόγος, επειδή τα ενδιαφέροντά της είναι η επίδραση του περιβάλλοντος στον ανθρώπινο οργανισμό. Προσωπικά έχω ασχοληθεί με τα αεροαλλεργογόνα, τους ρήπους από το περιβάλλον που έχουν επίπτωση κυρίως στο αναπνευστικό σύστημα, γύρις, μύκητες, σακάρια, επιθύλια ζώων και κάποια άλλα. Τώρα, η επίπτωση στον ανθρώπινο οργανισμό, η πηγή εισόδου δεν είναι μόνο το αναπνευστικό σύστημα, η εισπνοή. Μπορεί να είναι και το πεπτικό σύστημα με την κατάποση. Μπορεί να είναι και από το δέρμα. Και το δέρμα αναπνέει και μπορεί να έχουμε προσβολές μέσω του δέρματος. Αυτό έτσι σαν μια διαπίστωση. Και μία ερώτηση μόνο θέλω να κάνω στην καθηγήτρια, την κυρία Νικολοπούλου, επειδή είπε ότι έχει ασχοληθεί και με την επίπτωση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι ένα θέμα που δεν ακούγεται τα τελευταία χρόνια, έχουν κυριαρχήσει άλλα. Η κινητή τηλεφωνία κυριάρχησε μετά τις αρχές της δεκαετίας του 90. Τέλη της δεκαετίας του 90 συζητούσαμε, έτσι μπορεί να ήταν και έρπουσες φήμες, γι' αυτό και τη ρωτάω να μας πει τι γνωρίζει. Ακούγαμε ότι υπήρχαν επιστημονικές μελέτες οι οποίες μιλούσαν για την επίδραση ιδιαίτερα στον εγκέφαλο των παιδιών και των εφήβων που κάναν χρήση των κινητών τηλεφώνων και ότι κατά κάποιο τρόπο η βιομηχανία φρόντισε να σιγάσουν αυτές οι φωνές της αντίστασης απέναντι στην επικράτηση της κινητής τηλεφωνίας. Και ξέρουμε πως δυστυχώς στην Ελλάδα γίνεται όχι υπερχρήση, υπερκατάχρηση των κινητών τηλεφώνων και από
πολλοί παιδιά και από παιδιά του δημοτικού σχολείου που δεν θα έπρεπε να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα και κάνουν χρήση και στους χώρους του σχολείου. Τι έχετε να πείτε, κυρία Νικολοπούλου, πάνω σε αυτό, σας παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα ήθελα να θέσω και εγώ ένα ερώτημα στους ομιλητές, κυρίως στον κύριο Ζευγόλη και στην κυρία Κουντούρη. Εάν θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια αναλυτικά στο πλαίσιο του χρόνου που διαθέτετε σε σχέση πραγματικά με τη διπλή καταμέτρηση και τις αγορές άνθρακα, γιατί αυτό είναι το βασικότερο θέμα, το οποίο φαίνεται ότι πρέπει να κλείσει στην COP26. Και αν υπάρχει κάποια προετοιμασία για το αναδυόμενο κλιματικό δίκαιο, θα κάνουμε και, βέβαια, και εμείς τη σύσκεψή μας τις επόμενες εβδομάδες μέσα στην Επιτροπή, γιατί είναι ένα θέμα, το θέμα των κλιματικών αλλαγών, που το προσεγγίζουμε από μια συστημική άποψη και θα επανέλθουμε, βέβαια, να συζητήσουμε τα σχετικά ζητήματα. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ζευγόλη. Σας ευχαριστώ. Έχετε ανοίξει αρκετά θέματα εδώ πέρα και θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο σημεία. Καταρχήν, όσον αφορά τις επιπτώσεις της αύξησης θερμοκρασίας, της μέσης θερμοκρασίας, η έκθεση του διακυβερνητικού πάνελ για την κλιματική αλλαγή έχει, θα έλεγα, αρκετά καλή ανάλυση των επιπτώσεων στα διάφορα οικοσυστήματα, ανάλογα με την αύξηση της θερμοκρασίας. Υπάρχουν διαγράμματα τα οποία δείχνουν με διαφορετικές αποχρώσεις του κόκκινου, θα έλεγα, τι συμβαίνει σε κάθε οικοσύστημα ανάλογα με την αύξηση της θερμοκρασίας και σε κάθε οικονομική δραστηριότητα. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά βέβαια έχουν ένα βαθμό βεβαιότητας που υπάγεται από την επιστημονική ανάλυση. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι στην Ελλάδα θα πρέπει να μας ενδιαφέρουν λίγο περισσότερο οι επιπτώσεις που αφορούν τα δικά μας συστήματα, τα δικά μας οικοσυστήματα. Και αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν αρκετές μελέτες. Υπάρχει και μια εθνική έκθεση που αφορούσε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα ελληνικά οικοσυστήματα, οι οποίες δίνουν ποσοτικές, αν θέλετε, εκτιμήσεις για το τι σημαίνει η αύξηση της θερμοκρασίας για τον ελλαδικό χώρο. Ίσως σε μια άλλη επιτροπή άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν εξειδίκευση στα συγκεκριμένα ζητήματα θα μπορούσαν να ενημερώσουν για τα ακριβή μεγέθη. Όσον αφορά το θέμα που ρωτήσατε, κυρία Πρόεδρος, για τα θέματα του άρθρου 6, για τα θέματα των διεθνών αγορών άνθρακα. Θα έλεγα ότι είναι αρκετά τεχνικό ζήτημα για να το συζητήσουμε. Παρ' όλα αυτά, θα χαρώ να σας δώσω μερικές λεπτομέρειες. Η κυρία Κουντούρη παρουσίασε σε κάποιο βαθμό τις διάφορες θέσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους από κάποια κράτη. Εγώ θα έλεγα να εστιάσουμε λίγο στο ποιο είναι το ουσιαστικό πρόβλημα. Το ουσιαστικό πρόβλημα είναι ότι καταρχήν έχουμε κάποια κράτη τα οποία θέλουν να χρησιμοποιήσουν πιστώσεις από μειώσεις εκπομπών οι οποίες έγιναν πριν το 2020 σε μελλοντικό χρόνο. Οι εκτιμήσεις μας δίνουν ότι αυτές οι πιστώσεις είναι της τάξης των 5 γιγατόνων αερίων του θερμοκηπίου. Τέλος πάντων, ας πάρουμε αυτό σαν μια μέση τιμή. Το πρόβλημα λοιπόν που υφίσταται είναι ότι αν σκεφτούμε ότι οι εκπομπές από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν την περασμένη χρονιά γύρω στο 4,5 γιγατόνους, καταλαβαίνετε ότι την επίπτωση που έχει στο συνολικό ισοζύγιο αερίων του θερμοκηπίου η οποιαδήποτε μετρίαση της φιλοδοξίας μας που θα μπορούσε να έλθει με την χρησιμοποίηση πιστώσεων από το παρελθόν. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Οπότε η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διαπραγματεύσης είναι ότι θα πρέπει να αποφύγουμε τη χρήση μονάδων πιστώσεων που έχουν παραχθεί πριν το 2020. Που και πέρα έχουμε και κάποιες ακραίες περιπτώσεις των κρατών που θέλουν να χρησιμοποιήσουν όλες αυτές τις πιστώσεις. Και αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μια κουβέντα ποιο νούμερο θα ήταν δυνατό να
πιστοποιηθεί, να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον με κάποια συγκεκριμένα χρονικά όρια, έτσι ώστε τουλάχιστον να ποσοτικοποιήσουμε τη ζημιά που μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε μελλοντική απόφαση για χρήση αυτών των πιστώσεων. Αυτό είναι το ζήτημα των πιστώσεων πριν το 2020. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα του double counting, η λογική λέει ξεκάθαρα ότι δεν έχει νόημα να υπάρξει διπλή καταμέτρηση. Είναι ξεκάθαρο, δεν μπορείς να έχεις ένα ακέραιο σύστημα το οποίο έχει διπλή καταμέτρηση των εκπομπών. Οπότε διαπραγματευόμαστε για να το αποφύγουμε αυτό. Και θεωρώ ότι θα καταφέρουμε να αποφύγουμε μια τέτοια εξέλιξη. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κοντούρη έχει το λόγο. Ναι. Νομίζω ο κύριος Δευγόλης εξήγησε τη διπλή καταμέτρηση αρκετά ξεκάθαρα. Εγώ θα ήθελα να πω, να απαντήσω σε τρία σημεία. Η Ευρώπη οδηγεί την αλλαγή. Μόνη της η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει την αλλαγή. Άρα το διακύδευμα δεν είναι αν θα καταφέρει η Ευρώπη να γίνει zero carbon. Το θέμα είναι αν θα καταφέρει η Ευρώπη να συμπαρασύρει όλους τους άλλους. Δηλαδή αν μπορεί να δείξει ότι γίνεται, να έχεις και zero carbon emissions και μαζί να έχεις ανάπτυξη. Αυτό είναι. Ινδία, Κίνα, Αμερική πρέπει να πιστούν. Πολύ σημαντικό για μένα βήμα είναι βήματα όπως αυτό της European Investment Bank, που λέει ότι δεν θα χρηματοδοτήσω άνθρακα πλέον, θα χρηματοδοτήσω έργα που αφορούν καθαρή ανάπτυξη και θα υποστηρίξω πράσινα ομόλογα. Και πολύ σημαντικό βήμα, και πρέπει να το πούμε να ακουστεί, είναι ότι η Ευρώπη έχει εκδώσει το EU Taxonomy, που πια ξέρεις ακριβώς τι είναι αηφόρος επένδυση. Άμα το ξέρεις αυτό ακριβώς, βάσει αυτού θα χρηματοδοτήσεις. Και ότι δεν είναι αηφόρο, δεν θα χρηματοδοτηθεί, είτε από κρατικό, είτε από ιδιωτικό φορέα. Όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η ΕΜΕΚΑ, η Επιτροπή Κλιματικής Μέτρησης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί είμαι μέλος αυτής, κάνει και επικυρωποιεί κατά καιρούς, και τώρα επικυρωποιείται, τη καταμέτρηση και την αποτίμηση σε χρηματικούς όρους των επιπτώσεων. Και εκεί πέρα υπάρχει κεφάλαιο για οικοσυστήματα, οικοσυστημικές υπηρεσίες και τι σημαίνει αν αυτές χαθούν και ποιες από αυτές χαθούν. Υπάρχει κεφάλαιο για ιχθυοκαλλιέργεια, υπάρχει κεφάλαιο για αηφόρα και έξυπνα αγροτικά συστήματα. Είναι όλα κατεγραμμένα με προσπάθεια ακριβώς απεικόνησης. Αυτό που είπε η αγαπημένη μου συνάδελφος, ότι όταν αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή, αντιμετωπίζουμε ένα θέμα που είναι πιο δύσκολο από ότι το μέσο επιστημονικό πρόβλημα. Γιατί δεν ενέχει απλά ρίσκο, δηλαδή ξέρεις ότι θα γίνει ένα, δύο, τρία και βάζεις κάποιες πιθανότητες σε αυτά τα events. Αντιμετωπίζουμε αυτό που λέγεται βαθιά αβεβαιότητα. Δεν ξέρουμε τις πιθανότητες για τα διαφορετικά πιθανά events. Άρα οι καταμετρήσεις, οι αποτιμήσεις σε χρηματικούς όρους είναι εκεί, αλλά έχουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα από οποιασδήποτε επιστημονικές καταγραφές μπορεί να θυμηθείτε στην επιστημονική ιστορία. Γιατί το φαινόμενο είναι βαθιά αβέβαιο. Αντιμετωπίζουμε αυτό που λέγεται deep uncertainty. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβετε και οι πολιτικοί, ότι είναι δύσκολο το θέμα της καταμέτρησης. 1,5 μπορούμε να ζήσουμε σε αυτό. Στο 1,5 μπορούμε να ζήσουμε σε αυτό. Έχουμε την τεχνολογία και τα χρήματα, αν διοχετευτούν σωστά, να ζήσουμε. Και κυρίως η τεχνολογία έρχεται ανανεώσιμες. Πολύ καλή τεχνολογία
και αύξηση των storage installations, δηλαδή μπορούμε να αποθηκεύσουμε ενέργεια. Πολύ σημαντική είναι η μετάβαση στην κυκλική οικονομία και ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Αυτοί οι τέσσερις τομείς είναι πολύ σημαντικοί τεχνολογικά για να μας οδηγήσουν εκεί. Να πούμε ότι η τεχνολογία, η μηχανική δηλαδή, είναι ένα τεράστιο μέρος όλης αυτής της ιστορίας. Είναι το supply side, η μεριά της προσφοράς, και πρέπει να δούμε όμως και τη ζήτηση. Δηλαδή πώς αλλάζουμε, κάποιος το είπε, τη συμπεριφορά. Εμείς οι καταναλωτές, οι εταιρείες. Και εκεί πέρα έχουμε εργαλεία χρηματοοικονομικά, taxes, τα emission trading systems, αυτές τις αγορές άνθρακα και άλλα. Αλλά και εκεί πέρα θέλει προσοχή τι πας να κάνεις. Δεν πας να κάνεις αυτό που έκανε ο Μακρό, γιατί θα έχεις τα κίτρινα γυλαίκα. Πρέπει να επιβάλλεις φόρο όταν έδωσες στην κοινωνία εναλλακτική λύση, η οποία είναι στην τιμή που μπορεί να χρηματοδοτήσει. Δεν πας να αλλάξεις τα πράγματα χωρίς την εναλλακτική λύση. Θέλει προσοχή, πρέπει να σταματήσω. Όσον αφορά για κάθε επένδυση, υδρογόν άνθρακες, ΑΠΕ, ποιος θα έχει το δίκτυο, ποιος δεν θα το έχει, εγώ ως επιστήμονας λέω ότι για όλα πρέπει να γίνει μια ενδελεχής ανάλυση ωφέλειας κόστους, η οποία να βασίζεται σε life cycle assessments, δηλαδή το αποτύπωμα της κάθε παραγωγικής και καταναλωτικής διαδικασίας που ενέχει μια επένδυση, από την κούνια μέχρι τον τάφο, δηλαδή όλη η αλυσίδα να αποτυπωθεί, να υπολογιστεί σε χρηματικούς όρους και να καταλήξεις ποιες είναι οι επενδύσεις που είναι θετικές για την κοινωνική ευημερία, όταν αυτή συμπεριλαμβάνει τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και όλους τους all sections of the society, όλους τους τομείς της κοινωνίας. Δεν μπορείς να αφήσεις κανένα έξω. Είναι η βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η επανάσταση θα γίνει γιατί τη χρειαζόμαστε, όπως είπε ο κύριος Πίσω, γιατί τη χρειαζόμαστε και όσον αφορά και το κέρδος και την αειφορία μας και την κοινωνία μας. Το θέμα είναι να μην αφήσουμε κανένα πίσω. Ευχαριστούμε πολύ και ολοκληρώνουμε τον κύκλο των απαντήσεων με την τοποθέτηση της κυρίας Νικολοπούλου Σταμάτη. Αγαπητή κυρία καθηγήτρια, ή δυνατόν μόνο στο αντικείμενο της συζήτησης και πολύ σύντομα στα άλλα πολύ σημαντικά θέματα. Ναι, ο τελευταίος πάντοτε έχει αυτό το προνόμιο, να είναι πολύ σύντομος. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω ότι την αγωνία έτσι, από τις ερωτήσεις που υπήρξαν, έτσι, στο τι γίνεται, που πάμε. Θα πω μονάχα σύντομα ότι από την άποψη τη δική μου και από την επιστημονική γνώση τη δική μου, δεν πάμε πουθενά αν δεν έχουμε ευαισθητοποίηση και αν δεν μετατρέψουμε τη γνώση σε επίγνωση. Δεν μας χρειάζονται πλέον οι πληροφορίες. Πληροφορίες είναι άφθονες, πρέπει να τις διαχειριστούμε. Και θέλουμε να τις διαχειριστούμε σωστά. Άκουσα τον κύριο, συγγνώμη που δεν θυμάμαι το όνομά σας, τον κύριο Δασκαλάκη, άκουσα και τον γιατρό, είπα να πω το εξής, ότι θα έλεγα το πολύ απλό. Α, πολύ ωραία. Βλέπετε ότι οι γιατροί είναι λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι. Ο κύριος Μπούμπας διότι... και ο κύριος Τσιγκαλάκης σας έθεσαν ερωτήσεις. Ναι, διότι ξέρετε ότι ο γιατρός καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να προλάβει, αλλά δεν μπορεί να αγοράσει ο θεραπευόμενος την υγεία του με τίποτα, εάν έχει προχωρήσει έτσι, ώστε να έχει μπατάρει το που θα έλεγε το σύστημα και να μην μπορέσει να επανέλθει. Αν έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο καρκινοπαθή στο τελευταίο στάδιο, όσα χρήματα και αν δώσει, όσα και αν ερμηνεύσει με οικονομικά μεγέθη να το ερμηνεύσει, δεν θα μπορέσει να επανέλθει δυστυχώς. Άρα λοιπόν θα έλεγα μονάχα το εξής, ότι η ευαισθητοποίηση σε έναν χώρο που υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα είναι το βασικό θέμα και το βασικό στοιχείο. Και θα έλεγα και το άλλο στο γιατρό που είπε, τον πνευμονιολόγο που είπε το εξής, ότι για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Θα σας πω το εξής. Το πιο απλό. Παίρνουμε ένα κουτί ασπιρίνη. Μέσα στην ασπιρίνη λέει τη χρήση της, λέει τις ενέργειες και τις παρενέργειες. Γιατί να μην είναι το ίδιο πράγμα και με το κινητό τηλέφωνο και γιατί να μην είναι το ίδιο πράγμα και με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έτσι ώστε θέλω να πω ότι γιατί να μην υπάρξει έτσι μια δυνατότητα μέσα από εκπαίδευση και από
πλάγιους τρόπους εκπαίδευσης, θα έλεγα. Δηλαδή, παιχνίδια εκπαίδευσης. Από τις πολύ μικρές ηλικίες μέχρι τις μεγαλύτερες ηλικίες να μπορέσουν να καταλάβουν τι συμβαίνει για να το διαχειριστούν. Διότι όταν ακούμε, ας πούμε, ότι τώρα θα αυξηθεί ο βαθμός 1,5 ή 2 ή 3, εμείς δεν θυμάμαι ποτέ τον Οκτώβριο να φοράμε κοντομάνικα. Και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Και ούτε θέλω να μάθω. Θέλω να δω πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το χρηματιστήριο των ρήπων. Καθόλου. Δεν με αγγίζει, διότι ζούμε στον ίδιο πλανήτη. Αν δεν το συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε σε έναν στον ίδιο πλανήτη, αυτό συνέβαινε στην αρχαιότητα. Τώρα θέλετε με τις αλλαγές, θέλετε τώρα, έχουμε φτάσει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα διαχειριστούμε απ' έξω. Δεν είμαστε απ' έξω, είμαστε μέσα. Αναπνέουμε τον αέρα όλοι, τον ίδιο, πίνουμε το ίδιο νερό. Και λέω, εδώ ήθελα να βάλω τη χημική ρύπανση, διότι με όλες αυτές τις πλημμύρες που συμβαίνουν, οπωσδήποτε η τόνη των φυτοφαρμάκων και των εντομοκτώνων που υπάρχουν στις αγροτικές περιοχές, όλοι αυτοί πάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και μετά στη θάλασσα. Λοιπόν, δεν είναι απλό. Όταν λοιπόν εγώ ασχολήθηκα, ξέφυγα, γιατί είμαι παθαλογανατόμος και έβλεπα τη βιοψία και όταν άρχισα να βλέπω βιοψίες με καρκινοπαθείς, να βλέπω καρκίνο στομάχου στα 30, να βλέπω καρκίνο παχιός εντέρου ανθρώπων να είναι στα 25 τους, στα 30 τους. Αυτά δεν τα είχα μάθει εγώ στο Πανεπιστήμιο. Βλέπαμε λοιπόν σιγά σιγά ότι υπάρχουν πράγματα και έτσι ασχολήθηκα με την επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία. Και δεν είναι, είπα, μόνο η κλιματική αλλαγή, είναι και η χημική ρύπανση και είναι και η ακτινοβολία. Ναι, όλα αυτά συνδράμουν. Και πού, δυστυχώς, και το χειρότερο, στο έμβριο, στο παιδί πριν γεννηθεί. Λοιπόν, μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή για το πώς θα διαχειριστούμε τους ρήπους. Με γεια τους, με χαρά τους όσοι τους διαχειρίζονται και έχετε πολλή δουλειά, κυρία Κουντούρη, έχετε δουλειά και εσείς, κυρία Ζευγόλη, πάρα πολλή δουλειά στο θέμα αυτό. Εμείς όμως από τη μεριά των υγειονομικών πρέπει ακριβώς να σταθούμε στο θέμα της ευαισθητοποίησης και όχι μονάχα της υγείας, αλλά και των κοινωνικών φαινομένων που συμπαρασύρουν όλα αυτά, όπως είναι η φτώχεια, όπως είναι η ανισότητα, όπως είναι η κλιματική μετανάστευση και όχι αυτή που ξέρουμε μέχρι τώρα. Αυτά ήθελα να πω. Αν έχει μείνει κάποιο ερώτημα... Μια ερώτηση, γιατρέ, μια ερώτηση. Αυτό που σας είχα ρωτήσει, αν έχουμε μελέτες για ιούς που θα μεταλλαχθούν ή θα εναρμονιστούν στο νέο περιβάλλον με βάση την κλιματική αλλαγή και αν αυτό αποτελεί απειλή για την ανθρωπότητα. Κοιτάξτε, έχουμε μελέτες για την ανθεκτικότητα στην αντιβίωση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν καινούργιες γενιές αντιβιωτικών, ενώ υπάρχουν ανθεκτικά μικρόβια. Το ξέρουμε αυτό. Τώρα, ότι γίνονται μελέτες, φυσικά γίνονται μελέτες, αλλά το θέμα, το πώς συνδέεται με την υγρασία και με την κλιματική αλλαγή, και φυσικά γίνονται μελέτες, αλλά αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι να δούμε πώς θα ξεπεράσουμε ακριβώς την ιδέα ότι ένας βαθμός μας φτάνει, δύο βαθμοί μας είναι εντάξει, να μην φτάσουμε στους τρεις βαθμούς. Διότι δεν μιλήσαμε για την υγρασία, δεν μιλήσαμε για τα άλλα φαινόμενα που υπάρχουν μαζί με την κλιματική αλλαγή. Στην κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο η θερμοκρασία. Και αφήστε και τα ακραία καιρικά, που βλέπετε ότι πρόσφατα έχουν πνιγεί άνθρωποι στην Κρήτη, στη Μάντρα πριν από 2 χρόνια. Γιατί? Διότι δεν ξέραν και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει ακραίο καιρικό φαινόμενο. Διότι βλέπετε ότι περνάνε, βλέπουν το ποταμάκι με το νερό μέχρι το γόνατο και σου λέει περάσαμε. Και περνάνε με τα αυτοκίνητα και ξαφνικά το αυτοκίνητο φεύγει και πάει και κολυμπάει το αυτοκίνητο. Αυτά λοιπόν θέλουν να αναπτυχθούν μηχανισμοί ευαισθητοποίησης και αυτό που είπα και πάλι, και να μετατραπεί η γνώση σε επίγνωση. Μόνο στην ελληνική γλώσσα υπάρχει αυτή η διαφορά της γνώσης από την επίγνωση. Και είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Διαβλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα κενό εμβάθυσης στις μελέτες, της διασύνδεσης μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων στην δημόσια υγεία, το οποίο θα ήταν καλό να ερευνηθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώνεται εδώ σήμερα η συνεδρίαση.